Ωραία. Καλησπέριζω και εγώ τους φίλους όλους, την Αλέκα Τζιρόνη και τον Κώστα το Γαλάνη. Τους ευχαριστώ πολύ που συμμετέχουν σε αυτή τη εκδήλωση που κάνουμε, σε εισαγωγικά εκδήλωση τέλος πάντων. Παρουσιάζουμε, ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε φωτογράφους οι οποίοι να τους γνωρίσουμε περισσότερο στον κόσμο. Έτσι, είναι σημαντική φωτογράφη, για μένα είναι σημαντική φωτογράφη. Απλώς δεν είναι μέσα στα πράγματα να τους βλέπουμε από εδώ και από εκεί συνέχεια. Λοιπόν, και την Αλέκα Τζιρόνη και τον Κώστα τον Γαλάνη, τον σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλο τον κόσμο που είναι σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Αλέκα Τζιρόνη, τη θεωρώ εξαιρετική φωτογράφο και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο δουλειάς. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα, όπως μας έχει στείλει αυτή, και θα ξεκινήσω με την ενότητα, μια καθημερινότητα, λέγεται ενότητα αυτή. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ το ύφος της, μ' αρέσει πολύ έτσι φωτογραφίσει, μ' αρέσει αυτά που έχει να πει, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Βλέπω ότι σε κάθε φωτογραφία της, σε κάθε θέμα της, έχει πράγματα να πει, υπάρχουν ιστορίες πίσω από τις φωτογραφίες της, υπάρχει μια εσωτερικότητα στις φωτογραφίες της. Λοιπόν, ας μη μακρηγορούμε, να κάνω share screen. Μισό λεπτό και να μπούμε στο προκείμενο. Okay. Νομίζω ότι βλέπετε τώρα. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες, όπως μας έστειλε η Αλέκα, το να περιγράψω το τι φωτογραφίζω είναι μια μεγάλη δέσμευση για μένα. Είναι σαν να υπόσχομαι λεκτικά ότι θα φωτογραφίζω εσαΐ μόνο αυτά. Αν και έπρεπε να ονοματίσω έστω με ανεπάρκεια και συνοπτικά τα θέματά μου, θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει το απαξιωμένο στη θέαση, το μη προνομιούχος εικόνα, το δεύτερο. Η καθημερινότητα, το οικείο και το ανίκιο, οι γνωστοί και οι τυχαίες συναντήσεις, οι χώροι εργασίας, το στιγμιότυπο, αλλά και η μελέτη του χώρου είναι που με αφορούν. Η μοναδική φωτογραφία έχει ένα χαρακτήρα οπτικού, ασυνεχούς ημερολογίου. Υποστηρίζω επίσης τις θεματικές σειρές ως έκφραση συγκεκριμένων θέσεων, αντιλήψεων και υποκειμενικών ερμηνεών. Βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία από την ενότητα αυτή. Περισσότερες είναι εσωτερικές. Σε εσωτερικούς χώρους δηλαδή. Αλέκα, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι εσύ πάνω στην ενότητα αυτή? Καταρχήν να καλησπερίσω όλους και να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη ενότητα που βλέπουμε δεν αποτελεί ένα project με τη στενή έννοια του όρου. Έχει ένα χαρακτήρα βιωματικό. Ας μην μπλέξουμε με την έννοια του βιωματικού, τη φωτογραφία απαιτεί την αυτοπρόσωπη μας παρουσία, αλλά με την έννοια της συμμετοχής μου σε αυτή την κατάσταση την οποία φωτογραφίζω. Να πω ότι δεν είμαι φωτογράφος που έχω γρήγορα αντανακλαστικά. Με ενδιαφέρει να επανέρχομαι συνέχεια στα ίδια πράγματα. Είναι φωτογραφίες στην καθημερινή ροή της ζωής μου. Δεν είμαι άτομο το οποίο ταξιδεύει ιδιαίτερα. Ακόμη και να ταξιδεύω ιδιαίτερα, δεν φωτογραφίζω. Φωτογραφίζω περισσότερο για το προσωπικό μου άλμπουμ, για την προσωπική μου αναμνηστική φωτογραφία. Η συγκεκριμένη σειρά είναι από διαδρομές πολύ συγκεκριμένες καθημερινότητες, στις οποίες επανέρχομαι και ξαναεπανέρχομαι και ξαναεπανέρχομαι. Με ενδιαφέρει να μελετώ το χώρο, τη συνθήκη τη φωτιστική, τη συνθήκη των ανθρώπων. Δεν είναι φωτογραφίες επίσης, τις οποίες κάνω σε καθημερινή βάση, αλλά είναι πάρα πολύ τακτική η πράξη της φωτογράφησης, αυτό που λέω καθημερινότητα. Δεν με ενδιαφέρει να έχουν κάποια αφήγηση, με αφήνει τελείως αδιάφορη. Προτιμώ να δίνω βάρος στο περιεχόμενο της ίδιας φωτογραφίας, αν και όσο έχει βάρος. Είναι ένα οπτικό ημερολόγιο, θα έλεγα, με ασυνεχή καταγραφή των πραγμάτων στα οποία με ενδιαφέρει να αναστοχάζομαι ή να στοχάζομαι ή να παρατηρώ. Αυτά σε γενικές γραμμές για τη συγκεκριμένη ενότητα.
Αυτή η φωτογραφία, Αλέκα. Αυτή η φωτογραφία είναι από το χώρο εργασίας μου. Δουλεύω σε δημόσια υπηρεσία. Είναι φωτογραφίες από βιβλιάρια ανθρώπων που έχουν αποβιώσει, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και έχουν τοποθετηθεί σε ένα ταμπλό. Με ενδιέφερε και σαν ντοκουμέντο, η αλήθεια είναι, μια συλλογή φωτογραφιών ντοκουμέντου, γιατί παρατηρούμε ότι, παράδειγμα, δούμε μία-μία τις φωτογραφίες, θα δούμε πόσο οι άνθρωποι προσέχουν τον εαυτό τους. Παράδειγμα, είναι τα μαλλιά τους ξενισμένα, οι άντρες φοράνε το καπελάκι τους, προσέχουν την εικόνα τους. Με ενδιέφερε και η πράξη αναπαραγωγής αυτής της προσεγμένης εικόνας, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι μία συλλογική πορτρέτων που έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην αντίληψή μου. Περιγράφει μία συγκεκριμένη κατάσταση, ότι αυτό που μένει τελικά είναι η φωτογραφία. Είναι και μια αναφορά στη φύση της φωτογραφίας. Και σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη φωτογραφία, που είναι η φωτογραφία του εαυτού μου στη νεότητα, νομίζω ότι είναι το τώρα ή το πριν σε σχέση με ένα βέβαιο μέλλον, εικονιστικά τουλάχιστον. Αυτό. Ναι. Πάντως να πω γενικά ότι το χώρο εργασίας το χρησιμοποιώ πάρα πολύ φωτογραφικά. Από πολλές απόψεις, και σαν τεκμήριο και σαν ντοκουμέντο. Το χρησιμοποιώ πάρα πάρα πολύ. Μ' αρέσει, και παρακάτω που θα δούμε και τις άλλες θεματικές που είσαι κάνει από την χώρο εργασίας σου, φαίνεται δηλαδή. Ωραία. Οι κάρτες που χτυπάτε και όλα αυτά είναι, ναι, ναι, τις θεωρώ εξαιρετικές. Δηλαδή το να δεις αυτή τη φωτογραφία πραγματικά είναι, έχει να πει πράγματα, είναι εξαιρετικό, είναι αφαιρετικό, έχει πολλά. Παρόλο που λες εσύ ότι δεν υπάρχει ιστορία πίσω από τη φωτογραφία και ότι σηκώνω τη μηχανή κτλ., εγώ βλέπω όμως ιστορίες πίσω από τη φωτογραφία σου. Δεν υπάρχει ιστορία σε διαδοχή η μία φωτογραφία με την άλλη. Θέλω να φαντάζομαι ότι υπάρχει μία ιστορία με ελεύθερη ερμηνεία, ελεύθερη ροή σε κάθε φωτογραφία. Βλέπεις στη φωτογραφία σου υπάρχει μία θλίψη. Υπάρχει μία. Βλέπεις την παρακμή, βλέπεις διάφορα. Θα τα δούμε και παρακάτω. Ισχύει αυτό. Δηλαδή μέσα σε μια πόλη τόσο θεωρητικά λαμπερή και τα λοιπά. Αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας δεν είναι και τόσο λαμπερό και τόσο γοητευτικό. Υπάρχει μια τάση εξειδανίκευσης που όμως δεν ανταποκρίνεται. Και νομίζω ότι, τώρα θα μου πεις και αυτό είναι θέμα ερμηνείας, αλλά νομίζω ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι πολύ πιο κοντά στην καθημερινή μας βιωτή. Περιγράφουν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τη συνθήκη της ζωής μας. Ναι, για αυτή εδώ τη φωτογραφία μίλαγα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή δεν είναι από το χώρο εργασίας μου, αλλά εξασκημένο το μάτι πάει σε παρόμοια θέματα. Είναι από χώρους που επισκέπτομαι για διάφορες αιτίες. Δεν συνηθίζω να βγαίνω έξω για φωτογράφηση επί τούτου, αλλά συνηθίζω να επανεπισκέπτομαι χώρους με τους οποίους κάτι με συνδέει, είτε φιλικά, είτε κοινωνικά, είτε εργασιακά. Και ψάχνω να βρω σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη της καθημερινότητας τι είναι αυτό που μπορεί να περιγράψει την ουσία των πραγμάτων, να το πω έτσι, κατά την άποψή μου. Έχεις πάντα μαζί σου τη μηχανή και... Ναι, την έχω πάντα μαζί μου. Αν και δεν έχω γρήγορα τα ανακλαστικά, παραδέχομαι ότι δεν είναι, γι' αυτό και δεν τα πάω καλά με τη φωτογραφία δρόμου. Δεν κάνω φωτογραφία δρόμου. Μπαίνω στη διαδικασία να παρατηρώ το χώρο επί πολλή ώρα, να τον προσέχω, να δω πώς αντιδρά ο χώρος, πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το χώρο, και μετά κάποια στιγμή αποφασίζω να φωτογραφίσω. Ναι. Μ' αρέσει εδώ που επέλεξες να βάλεις και τη σκιά μέσα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, παράδειγμα, σε συγκεκριμένη φωτογραφία ή σε συγκεκριμένη φωτογραφία που είναι πίσω όψης δύο πολυκατοικιών, είπες, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία και σύγχρονη εικόνα. Γιατί αυτή δεν είναι η εικόνα μιας πραγματικότητας? Είναι μια εικόνα πραγματικότητας και ειδικά σε αυτό που έχει να κάνει με το μη φαίνεστε. Ναι. Και το κελό, υπάρχει μια θλίψη. Βλέπεις, ας πούμε,
Ναι, δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι ευχάριστη. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Όχι. Και πρέπει να είμαστε λίγο τολμηροί να μιλάμε και για αυτά που δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Ναι. Θέλει λίγο τόλμη για αυτό το πράγμα, νομίζω. Όλη αυτή η γοητεία που θέλουμε να προσδώσουμε και η έγκλη που θέλουμε να προσδώσουμε έχει μια πολύ μεγάλη θλίψη, νομίζω. Κατάδια του ΙΚΑ, να πω, όχι. Είναι ο πίσω αύριο χώρο, ο αύριος χώρος του ΙΚΑ, ο οποίος μαζεύει όλα τα περιτά, όλα τα περιτά, και είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά εμείς που είμαστε του ισογείου, ας το πω έτσι. Δηλαδή καθημερινά έρχεσαι με αυτό το χώρο εδώ, βλέπεις αυτό το χώρο. Ναι, ναι, είναι αυτός ο χώρος, ναι, που βλέπω πίσω στον αύριο χώρο, ναι. Μάλιστα. Πώς να αποδώσει ένας δημόσιος υπάλληλος τώρα έτσι. Α, έχω κάνει ολόκληρο θέμα για τους δημόσιους χώρους. Θα σας πω μετά, στην επόμενη ενότητα. Σε άλλη ενότητα θα σας πω μετά. Αυτή είναι αντανάκλαση, έλεγα. Είναι με τοπική φωτογραφία όσον αφορά τη φωτεινή πινακίδα με τα αδελφίνια και την πόρτα του ψυγείου, και είναι αντανάκλαση του αυτοκίνητο. Εδώ, παράδειγμα, η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όταν φυσικά δεν λειτουργεί ο χώρος αυτός και είναι σε μία φάση συντήρησης. Όταν είδα την εικόνα, θεωρούσα ότι αντιπροσώπευε την παρακμή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τη διάθεση να αποκτήσει στοιχεία καλοπιστικά που, κατά τη γνώμη μου, είναι ατέριαστα και με το ύφος, αλλά και με το σκοπό της έκθεσης αυτής, της συγκεκριμένης. Γενικά η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι σε μία παρακμή, νομίζω. Δεν ακμάζει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι ένα οικόπεδο φιλέτο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διαφιλονικούμενο μάλλον τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές έχει ζητηθεί το θέμα της μεταστέγασης. Είναι λοιπόν σε ένα μετεχμιακό καθεστώς, σε ένα όριο όσον αφορά την κατάστασή της, γιατί πράγματι δημιουργεί η στέγασή της στο κέντρο της πόλης, δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Από την άλλη, πάλι θέλεις, όταν κάτι είναι ενεργό, υπαρκτό, ζωηρό, υπάρχει δηλαδή, να λειτουργεί με άριστες συνθήκες, γιατί είναι διεθνής η έκθεση, αλλά παρόλα αυτά αυτή η εικόνα είναι σχεδόν μία εικόνα μόνιμη. Θεώρησα ότι είναι ένα αποτέλεσμα και πολιτικής απαξίωσης και κοινωνικής απαξίωσης της έκθεσης. Και νομίζω ότι την τράβηξα γιατί μου έβγαλε ακριβώς αυτή την απαξίωση. Ναι. Δύσκολη εικόνα. Μπορώ να ρωτήσω γιατί. Εμένα προσωπικά με σοκάρει αυτό. Ναι. Δηλαδή, αυτά που βλέπω και κάποια project από άλλους φωτογράφους και ξένους φωτογράφους και κάποιους Έλληνες που φωτογραφίζουν, ας πούμε, κάποιες γυναίκες, κάποια μοντέλα μέσα στα κρέατα, μέσα στα σφαγεία. Δεν έχω καταλάβει γιατί να βάλεις ένα μοντέλο, ας πούμε, δίπλα από ένα ζώο που σφάζεται, σφαγμένο, ας πούμε, και μέσα στα αίματα. Αυτή η αντίθεση, ας πούμε, ναι, okay. Μπορώ Πόσο προκλητικό μπορεί να είναι όλο αυτό το πράγμα και γιατί, ας πούμε.
Ναι. Τώρα αυτό με το Μαντέλα μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει μια αναγωγή στο αναλώσιμο κρέας, να το πω έτσι. Εντάξει. Είναι προφανής αυτή η αναγωγή. Αλλά και αυτό επίσης, το φοβερό καταπληκτικό κεφαλάκι, το οποίο μετά μακυρεύτηκε εξαιρετικά, είναι μια καθημερινότητα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή και εδώ θέλει κάπου το φωτογραφίζουμε. Είναι μια καθημερινότητά μας. Δηλαδή αυτό είναι που τρώμε για τους ανθρώπους που είναι λίγο vegan. Οι πολλοί είναι συνειδητοί vegan. Είναι πρόκληση λοιπόν. Ναι. Είναι όμως μια καθημερινότητά μας. Είναι μια πραγματικότητά μας. Και εδώ ήρθαμε. Ναι. Θα τις περάσω άλλη μία φορά, τις φωτογραφίες να τις ξαναδούμε. Υπάρχει ένα ερώτημα, μήπως να άλλαζα την καθημερινότητα. Να άλλαζα καθημερινότητα. Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξω τουλάχιστον εγώ καθημερινότητα. Θέλω να πω ότι η καθημερινότητά μου δεν είναι, όπως και πολλών μας, όπως και τα πολιτισμικά στοιχεία που φέρουμε, δεν είναι απόλυτη επιλογή μας, ορίζεται μέσα σε ένα πλαίσιο, ας το πούμε πλαίσιο, και ας ακούγεται λίγο βάρβαρο, το οικονομικό, το χωρικό, το εργασιακό, το κοινωνικό, είναι πλαίσια μέσα στα οποία είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι πλαίσια στα οποία κινούμαστε. Το θέμα είναι τι βλέπουμε μέσα στα πλαίσια αυτά, το θέμα είναι τι κάνουμε μέσα στα πλαίσια αυτά. Αυτή η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ, αυτή η φωτογραφία μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, αυτή είναι μια τυχαία συνάντηση. Είναι συνονόματι μου, είναι μια μικρή κοπέλα. Τη συνάντησα στο τελόγλιο ίδρυμα της Θεσσαλονίκης. Ήταν με την παρέα της. Σχολιάζανε λοιπόν ψιθυριστά όπως σχολιάζουν τα πιτσιρίκια της εκθέσης. Μου τράβηξε την προσοχή η απλοϊκότητα, το πολύ απλό, το πολύ καθαρό του προσώπου της. Και έβγαλα ετούτη τη φωτογραφία με όποια αναγωγή κανείς μπορεί να φανταστεί. Κρίμα. Ναι, κρίμα. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Αλλά από την άλλη πάλι δεν έχει κρίμα. Δηλαδή, αν αυτό είμαστε, αυτό λοιπόν είναι που έχουμε. Δεν είναι και τόσο κρίμα. Και αυτό είναι κρίμα. Ναι. Προσβολή. Και εγώ κρίμα λέω. Αλλά από την άλλη πάλι στο δημόσιο χώρο, το πώς συμπεριφερόμαστε στο δημόσιο χώρο, δείχνει και την τοποθέτησή μας σε σχέση με αυτό. Ναι, φυσικά. Αυτό λοιπόν είμαστε, οκ. Okay. Να μην το κάνουμε καλύτερο, να τα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Ναι. Είναι και η αίσθηση ότι το δημόσιο δεν έκανε ενός, άρα μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Όμως νομίζω ότι κυρίως από τέτοιου είδους παρεμβάσεις αντανακλούν μια γενικότερη κοινωνική δυσφορία. Και ας τις βλέπουμε και αυτές. Ας τις βλέπουμε και αυτές. Έτσι λέω τουλάχιστον. Να ρωτήσω κάτι, Αλέκα, για αυτή τη φωτογραφία εδώ. Ναι, ο Κώστας ναι. Ο Γαλάνης. Ναι, Κώστα. Προτίμησες αυτή τη φωτογραφία, ας πούμε, για παράδειγμα, να θολώσεις τα στοιχεία του αγάλματος για να αναδειχθούν οι επεμβάσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, μεταμορφώνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο τη μορφή της, τη μορφή του αγάλματος. Δηλαδή, εγώ βρίσκω ότι δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο εδώ η παραμόρφωση του αγάλματος, αλλά... Όχι, δεν είναι. Είναι μια φοβιστική κατάσταση. Είναι μια κατάσταση λίγο φοβιστική, θα έλεγα. Ναι. Ναι. Όμως, αυτό γίνεται με τη μεταμόρφωση μέσω της φωτογραφίας, νομίζω. Αλλά το άγαλμα αυτό είναι πραγματικό άγαλμα. Και όλη αυτή η μεταμόρφωση γίνεται μέσω της φωτογραφίας. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να λειτουργήσει και σαν τεκμήριο σε σχέση με τα προηγούμενα που λέγαμε, αλλά και να ανακαλύψει μία ή να κάνει ή να κατασκευάσει μία διαφορετική ποιητική του τεκμηρίου.
Φωτογραφία στη φωτογραφία, Φωτογραφία στη φωτογραφία, ναι. Και εδώ ψηλά. Ωραία. Να πάω στην επόμενη. Mm-hmm. Στην επόμενη ενότητα, στοιχεία ταυτότητας. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα σου. Λοιπόν. Να τα πω εγώ, τι μου έχεις στείλει, δεν θα τα πεις εσύ, έλεγα μου. Να τα πω πιο προφορικά, ωραία. Ίσως. Ωραία, ωραία. Καλύτερα. Καταρχήν, όπως σας έχω πει με δημόσιους υπάλληλους, το 2010, από το 2004 μέχρι το 2014 δούλευα σε ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος καταργήθηκε. Συγχωνεύθηκε πρώτα στο ΙΚΑ και μετά γίναμε όλοι μαζί ΕΦΚΑ. Το αντικείμενο εργασίας μου στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα ήταν το να βγάζω κάρτες υγείας για τους ανθρώπους οι οποίοι θα ταξίδευαν στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν το έκανα αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Έχω δώσει χιλιάδες κάρτες υγείας για τους ανθρώπους στο εξωτερικό. Το θεωρούσα μια πολύ φυσιολογική κατάσταση να ταξιδεύει ο κόσμος έξω. Και εγώ ταξίδευα έξω, τότε που μπορούσαμε και οικονομικά βέβαια. Το 2014 μπήκαμε σε διαθεσιμότητα, γιατί καταργήθηκε ο φορέας μας. Τότε εγώ ήμουν γύρω στα 47, 48, 49, εκεί δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, εκεί περίπου εκεί ήμουν. Ήμουν μεγάλη στην ηλικία. Ήταν ένα καταρχήν προσωπικό εργασιακό σοκ για μένα αυτό το πράγμα. Νομίζω και πάρα πολλοί κόσμοι το έχει βιώσει αυτό. Πολύ δε περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Η απειλή του να χάσει τη δουλειά σου είναι. Τότε δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα βέβαια. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ. Από την άλλη, πάλι σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν να κάνουν μία συναλλαγή σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, έχουν το προσωπικό τους βίωμα. Είναι φορείς οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις πεπιθήσεις τους. Αλλά σε μια καθημερινότητα δεν σε ενδιαφέρει να δεις και γιατί κάνουν αυτά που κάνουν. Όταν λοιπόν μπήκαμε σε διαθεσιμότητα, πέραν το ότι είχα θυμώσει πάρα πολύ, είχα απελευθερωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χαμένοι και χαμένοι ήμασταν. Δεν με ένοιαζε και ιδιαίτερα. Αποφάσισα λοιπόν ότι θέλω να δω, να τεκμηριώσω με κάποιο τρόπο φωτογραφικό. Ακούγομαι τώρα. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Αποφάσισα λοιπόν να τεκμηριώσω φωτογραφικά αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή στην ουσία τον κόσμο και τους λόγους για τους οποίους ταξίδευε. Ξεκίνησε λοιπόν μία διαδικασία, πάρα πολύ σύντομη, αφού λοιπόν τελειώναμε τη συναλλαγή της έκδοσης της κάρτας, του ζητούσα περιγράφοντας πάρα πολύ συνοπτικά αυτό το οποίο θέλω να κάνω, θέλω να δημιουργήσω ένα αρχείο, γιατί πρόκειται να πούμε σε διαθεσιμότητα κτλ. Και του ζητούσα απέναντί μου στον χώρο του γραφείου να τους φωτογραφήσω. Παραδόξως, η μεγάλη πλειοψηφία δέχτηκε, το έκανε αυτό το πράγμα, οπότε προέκυψε ένα αρχείο γύρω στις 400 φωτογραφίες προτρέτων. Γινόταν αυτό σε καθημερινή βάση όμως. Κράτησε περίπου ένα τρίμηνο, νομίζω περίπου ένα τρίμηνο, γιατί μετά μπήκαμε στη διαθεσιμότητα. Εντύπωση μου έκανε ότι αυτό που φανταζόμουν εγώ δεν ίσχυε, δηλαδή ότι κυρίως οι άνθρωποι ταξιδεύουν για τουρισμό. Ταξιδεύουν και για τουρισμό, αλλά κυρίως γιατί, αλλά και γιατί ψάχνουν δουλειά στο εξωτερικό, δηλαδή στα συνέχεια των σπουδών τους.
ψάχνανε πολύ για δουλειά. Δηλαδή, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και επανέρχονταν, γιατί αυτές οι κάρτες έχουν πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύως. Έρχονταν λοιπόν και επανέρχονταν μετά τη λήξη, ξαναβγάζανε κάρτες, πράγμα που σημαίνει ότι επιμέναν, ξαναδοκιμάζαν. Ψάχναν να βρουν την άκρη του στο εξωτερικό. Πολλοί κόσμοι επίσης επισκέπτονταν τα παιδιά του, είχε οικογενειακές υποχρεώσεις. Γενικά ήταν τα χρόνια, ήταν το 2014, 2013, 2014, 2015, ήταν τα χρόνια της μεγάλης φυγής λοιπόν. Και δημιούργησα αυτό το φωτογραφικό τεκμήριο των ανθρώπων που για διάφορες αιτίες ταξιδεύανε σε αναζήτηση μιας καλύτερης συνθήκης, μιας καλύτερης κατάστασης, σε μια προσπάθεια να φροντίσουν τον εαυτό τους. Έτσι προέκυψε αυτό το project. Αυτό ήταν με στόχευση, ήταν με σκοπό δηλαδή να γίνει project, να γίνει δηλαδή συγκεκριμένη ενότητα. Με ενδιέφερε επίσης να μην είναι καθαρά τεκμηριωτικό το προτρέτο. Ήθελα να έχει, ίσως από θυμό τότε, να έχει ένα χαρακτήρα γκροτέσκο, όπως γκροτέσκα ήταν με μία έννοια η συνθήκη την οποία ζούσαμε. Οπότε χρησιμοποίησα, κατέληξα σε αυτό το έβριμα, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ απλό τεχνικά, δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει. Είναι η ίδια λήψη, έγχρωμη λήψη, η οποία έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρη και έχει μπει η μία πάνω στην άλλη με ελαφριά μετακίνηση μία από τις άλλη, σε σχέση η μία από την άλλη. Αυτά σχετικά με τη συγκεκριμένη ενότητα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος, γιατί, ο τρόπος που το έκανες και γιατί θες να μας το δείξεις έτσι. Ναι, ναι. Ήταν νομίζω, δεν είχε νόημα να πάμε σε ένα αυστηρό προτρέτο τεκμήριου, θα ήταν κάτι άλλο, θα ήταν κάτι διαφορετικό. Εδώ νομίζω ότι περισσότερο αυτό το δείγμα, ας το πούμε δείγμα των φωτογραφιών, περιγράφει κατά την αντίληψή μου μια συνθήκη, ας το πούμε μετανάστευση, γιατί στην ουσία μετανάστευση ήταν. Ναι. Ωραία, πάμε στην επόμενη θεματική μας. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η επόμενη θεματική είναι ένας περίπατος. Φίνικας ένας περίπατος. Ναι. Εδώ, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πω κάποια πράγματα. Τώρα, σωστά. Ναι.
Ναι. Αυτή η σειρά, μάλλον αφορμή για να γίνει αυτή η σειρά φωτογραφιών, ήταν μία πρόσκληση που υπήρχε από τον Ηρακλή Παπαϊωάννου, ο οποίος επιμελούνταν μία σειρά από μικρά, πολύ μικρά λευκοματάκια, ολιγοσέλιδα, που το καθένα ήταν αφιερωμένο σε κάποια περιοχή, της Θεσσαλονίκης πάντα. Αυτό το λευκοματάκι που αναφερόταν στο Φίνικα ήταν το 8ο στη σειρά. Είχαν προηγηθεί άλλα για τη Σταυρούπολη, την Άνω Πόλη, την Τούμπα, την Καλαμαριά. Κυρίως γινόταν τοπιογραφία, κυρίως τοπιογραφία, στα προηγούμενα και σε αυτό έχει τοπιογραφία. Και η μοναδική οδηγία που είχαμε ήταν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να έχει σχέση με την περιοχή. Πράγματι, λοιπόν, σε όλα τα λευκώματα υπάρχει μία παρέκκληση που δεν είναι ακριβή, δεν φωνάζει δηλαδή ότι είναι στην περιοχή ετούτη, αλλά σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την περιοχή. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 19 μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 19 επίσης, κράτησε δηλαδή αρκετούς μήνες. Και ήταν και ένα διάστημα του χρόνου που είχαμε αρκετή ηλιοφάνεια. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη, γιατί η επίσκεψη στην περιοχή γινόταν μετά τη δουλειά μου. Οπότε υπήρχε η ευχαίρεια να ληφθούν πάρα πολλές φωτογραφίες εξωτερικού χώρου, του αστικού τοπίου, σε αστική συνθήκη. Αισθάνθηκα όμως δύο πράγματα. Καταρχήν ότι ίσως είναι το πιο συνηθισμένο που μπορώ να κάνω. Από την άλλη, πάλι ίσως ήταν και το πιο θλιβερό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί ο Φίνικας, να σας πω ότι είναι ένας οικισμός που έχει δημιουργηθεί το 1960 σε σχέδια του Άρη Κωνσταντινίδη. Δημιουργήθηκε υπό ιδανικές συνθήκες για να φιλοξενήσει τις εργατικές πολυκατοικίες. Στη συνέχεια, βέβαια, και με την πάροδο των δεκαετιών, φιλοξένησε και Ρωμά, φιλοξένησε και στεγάζεται και αρκετό κόσμο που προήλθε από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι μια περιοχή όμως η οποία είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αρκετά υποβαθμισμένη, γιατί τη διασχίζει κεντρικά ο άξονας που είναι η ανατολική έξοδος της πόλης. Μαστίζεται επίσης από την ανεργία, πάρα πολύ. Είναι μια περιοχή που απασχολεί κυρίως εργατικό δυναμικό. Με την κρίση λοιπόν που υπάρχει, καταλαβαίνουμε ότι τα κτίρια δεν είναι στην καλύτερη συνθήκη. Περιμένουν κρατικές επιδοτήσεις οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις κατοικίες τους, οι οποίες είναι πράγματι πολύ παλιές πια. Αισθάνθηκα πάρα πολύ αμήχανα φωτογραφίζοντας, γιατί είχαν μία προσδοκία ότι κάτι μπορεί να γίνει μέσω της φωτογραφίας. Προφανώς δεν τους ενδιέφερε η φωτογραφία για τη φωτογραφία, τους ενδιέφερε ως μέσο για να διεκδικήσουν κάποια πράγματα λοιπόν οι άνθρωποι. Παρατήρησα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι, πάρα πολύ έτοιμοι να σου μιλήσουν, να σου αφηγηθούν πράγματα και προσωπικά. Δηλαδή υπήρχε ένα φιλικό περιβάλλον γενικά που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αν το σκεφτεί κανείς ότι είναι ενταγμένο σε ένα αστικό ιστό αυτό το πράγμα. Δεν δέχονταν στο σπίτι τους, η αλήθεια είναι αυτή. Πολλές φορές με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, ήταν πολύ φιλόξενοι. Αλλά φυσικά δεν δέχονταν φωτογράφηση. Δηλαδή, φωτογράφηση του ιδιωτικού χώρου δεν είναι κάτι που το δέχεσαι εύκολα. Από την άλλη, πάλι η φωτογράφηση του ιδιωτικού χώρου ήταν αυτό που με ενδιέφερε. Δηλαδή, το δημόσιο ήταν προβλεπόμενο, ήταν προβλέψιμο να πούμε. Με ενδιέφερε ο ιδιωτικός χώρος, με ενδιέφερε όχι μόνο των κατοικιών, αλλά και ο χώρος των δημοσίων κτηρίων εσωτερικός, ο χώρος των καφέ, ο χώρος μιας πισαριάς που υπάρχει. Οτιδήποτε ήταν δημόσιο, με ενδιέφερε πάρα πολύ. Γίναν κάποια πορτρέτα, αλλά θεώρησα ότι δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πορτρέτο. Προτίμησα να κρατήσω φωτογραφίες που ήταν κυρίως του χώρου, χωρίς άτομα μέσα. Γιατί περιγράφει πάλι μία συγκεκριμένη κατάσταση, μία συγκεκριμένη αισθητική, πάλι με τις γνωστές αναγωγές, το θρησκευτικό σύμβολο, οι γνωστές αφίσες που κυριαρχούν παντού. Η αντίθεση του ΕΣΠΑ με το νοσοκομείο τον Άγιο Παύλο σε σχέση με το άγαλμα. Αυτή ήταν η διαδικασία, αυτό ήταν το project που έγινε σε σχέση με το Φίνικα. Δηλαδή αυτό είναι ό,τι πιο κλισέ μπορεί κανείς να φανταστεί σε ένα καφέ
της περιοχής. Είναι ό,τι πιο κλισέ είναι, γεμάτο με θρησκευτικά σύμβολα. Και όμως όταν το αποτυπώνεις βλέπεις ότι ίσως και να αξίζει ο κόπος. Ναι, ναι, αξίζει ο κόπος. Είμαι σίγουρα αξίζει ο κόπος. Σίγουρα αξίζει ο κόπος. Δηλαδή, μακάρι να είχα τη δυνατότητα να έχω πρόσβαση σε περισσότερα πράγματα. Θα το επιθυμούσα πάρα πολύ αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μακάρι να υπήρχε και η δυνατότητα να ανοίξουν περισσότερα σπίτια, ίσως θέλει περισσότερο χρόνο, ίσως θέλει και περισσότερη επιμονή από εμένα. Δείχνει τη φροντίδα που έχει ο άνθρωπος για το σπίτι του, κάνει ό,τι μπορεί να το συντηρήσει, το προσέχει, το στολίζει, το κανακεύει για να το στεγάσει με την καλύτερη δυνατή συνθήκη σε ένα σε κτίρια τα οποία δεν πληρούν τις καλύτερες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Δηλαδή έχει μια τρυφερότητα και με τα αντικείμενά του, με τους οικείους του. Η έλλειψη χρημάτων τον οδηγεί στον να διακοσμεί μόνος του τις εισόδους, παράδειγμα. Έχει κάτι παρεμβάσεις που άλλες είναι καλότεχνες, άλλες είναι λιγότερο καλότεχνες, αλλά δείχνει την έρευνα που έχει για το σπίτι του σε πρωτογενή κατάσταση, σε πολύ απλοϊκή μορφή. Ναι. Εξαιρετική φωτογραφία αυτή. Είναι μια ιστορία μέσα οικογένειας, νομίζω, σχεδόν σε ένα κάδρο. Αυτό το παράδειγμα είναι στην είσοδο μιας πολυκατοικίας που είναι όλοι ζωγραφισμένοι έτσι, εσωτερικά. Εξωτερικά δεν είναι σε καλή κατάσταση βέβαια, αλλά έχει γίνει με την, όλη η ζωγραφική έχει γίνει με τη φροντίδα μιας κατοίκου της πολυκατοικίας που μέσα στη δυσκολία την οικονομική βλέπεις ότι έχει τη διάθεση να διαμορφώσει το περιβάλλον το εσωτερικό, να παρέμβει, να το φτιάξει, να είναι ευχάριστο. Πιο ανθρώπινο. Ναι, να είναι πιο ανθρώπινο, ναι. Εδώ παράδειγμα ήταν μια οικογένεια που ήταν πολυμελής. Όλα τα παιδιά κοιμόνταν στα δύο αυτά κρεβάτια. Δηλαδή, παρόλα αυτά βλέπεις ότι το έχουν στρωμένο το σπίτι για να φωτογραφηθούν, ότι έχουν στολή στα παιχνίδια, ότι φροντίζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή με τα πενιχρά μέσα που μπορούν να διαθέτουν, φροντίζουν τον εαυτό τους, ασχολούνται με την εικόνα τους. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό, πολύ πολύ ανθρώπινο. Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας επίσης. Ναι. Είναι δύσκολο να σ' ανοίξει κάποιος στο σπίτι του και να σε δεχτεί να το φωτογραφίσει. Ναι, ναι. Ναι, είναι πολύ δύσκολο νομίζω. Ό,τι δύσκολο είναι να είναι και αυτός μέσα. Ναι, 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 ναι. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γίνονταν και υποδείξεις, τις οποίες φυσικά και λάμβανα υπόψη μου, δηλαδή δεν μπορούσα να παραβιάσω και πολλές φορές και τη βούληση του ιδιοκτήτη, ποιο είναι το καλό σημείο. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ γλυκό να σου υποδεικνύει ποιο είναι το καλό του σημείο. Πολύ γλυκό, πολύ, πολύ. Και εδώ είναι οι δημόσιοι χώροι, πάλι η γνωστή συμπεριφορά των δημόσιων χώρων. Και με την ευκαιρία να πω ότι ίσως είχα αναφέρει προηγουμένως ότι φωτογραφίζω πάρα πολύ στο χώρο εργασίας. Υπήρχε μία φωτογραφική σειρά, δεν την δείχνουμε τώρα εδώ, που ήταν ακριβώς στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας που δουλεύω, η οποία έχω την τύχη να είναι πολυόροφη, είναι έξιόροφη στην ισόγειο. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα να παρατηρώ πώς, επειδή είμαστε πάρα πολλοί συνάδελφοι, ξεκίνησα να παρατηρώ πώς εκτός του εργασιακού, κοινωνικά ας το πούμε έτσι, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Και τι είναι πιο εύκολο κοινωνικά από την οπτική επικοινωνία, δηλαδή πώς στολίζουμε τα γραφεία μας, τι είναι αυτό που θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο και είναι αποδεκτό να στολιστεί, να μπει στον τοίχο. Και γεγονός είναι ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν φωτογραφίες από Αγίους και εικόνες από πόστερ από τους πιο θεσμικούς περιορισμούς. Δεν είναι κανόνας αυτός. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να επικοινωνήσει οπτικά με τον συνάδελφό σου. Και μάλιστα, με αφορμή ότι και εδώ είναι μια δημόσια υπηρεσία, όσο πιο ψηλά είναι οι όροφοι, τόσο πιο καλές είναι οι εικόνες. Όσο πιο χαμηλά
είναι η όροφη, τόσο πιο ευτελής είναι, με την έννοια ότι είναι από κόμματα, από περιοδικά ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, εντάξει, αυτό εξηγείται, γιατί όσο πιο χαμηλά είναι η όροφη, τόσο μεγαλύτερο όγκο συναλλαγή σε κοινό δέχονται, οπότε δεν μπορεί να είναι και τόσο προσεγμένοι. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπω ότι εγώ, παράδειγμα, αν πήγαινα σε μια υπηρεσία και έβλεπα, ας το σκεφτούμε λίγο αντίστροφα, παράδειγμα, πόσο μας ενοχλεί όταν πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη και βλέπουμε σε όλη την Κωνσταντινούπολη να είναι κρεμασμένες τουρκικές σημαίες. Δηλαδή, αν έβαινα σε μια τουρκική υπηρεσία και έβλεπα 3.000 θρησκευτικά σύμβολα, πόσο ήσυχη θα αισθανόμουν. Μπορεί να μην αισθανόμουν και τόσο ήσυχη. Παρ' όλα αυτά, είναι κοινωνικά αποδεκτό και φυσικά λειτουργεί και φυσικά στολίζει και υπάρχει. Υπάρχει. Τους πήραμε μονότερμα. Λοιπόν, ναι. Πάμε στην επόμενη θεματική και πιστεύω ότι είναι... Ναι, ερχόμαστε στο μήνυμα. Ναι. Το πολύ δύσκολο και όμορφο. Λοιπόν. Είναι η τελευταία ενότητα που θα δούμε από την Αλέκα. Με μεγάλη άνεση, η κυρία Τσιρόνη. Ευχαριστώ. Το μίνιμαλ. Ευχαριστώ. Να κάνω μια ερώτηση όσοι βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες. Είναι η αντικειμενικότητα τελικά το μεγάλο διακύβευμα? Λοιπόν, μέσα στην αυθαίρετη υποκειμενικότητά μου θα πω ναι. Είναι αντικειμενικότητα το μεγάλο διακύβευμα. Ναι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο για να καταλάβει. Είναι το άρθρο που έχει γράψει η κυρία Τσιρόνη για το περιοδικό Φωτογράφος. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου. Ναι. Χθες παρακολουθώντας μία παρουσίαση φωτογράφου της Ελένης Ριμαντονάκη, έγινε ένα σχόλιο. Η Ριμαντονάκη μας έδειξε μία ενότητα από ταξίδι που έκανε στην Αμερική στη Route 66, φωτογράφησε στη Route 66, το δρόμο 66. Ναι. Έγινε ένα σχόλιο ότι το βλέμμα της είναι το βλέμμα του δυτικού ανθρώπου, δηλαδή ερμηνεύει το χώρο με τα δυτικά πολιτισμικά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα κατανοητό και απόλυτα προφανές. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι χωρίς ιδιότητες, είμαστε άνθρωποι που φέρουμε όλες τις πολιτισμικές μας ιδιότητες, τις κοινωνικές, χωρικές, χρονικές, πολιτικές, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε φορείς αυτών των ιδιοτήτων. Έτσι ερμηνεύουμε το περιβάλλοντα κόσμο μας. Έτσι το νοηματοδοτούμε, έτσι προσπαθούμε να καταδείξουμε τα στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να γίνουν πιο ανθρώπινα, γιατί ο κόσμος έχει την τάση να εξανθρωπίζεται, κυρίως να παρανθρωπιστεί κυρίως οικονομικά. Είναι ένας τρόπος να ασκούμε τον έλεγχο στα σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να ασκηθεί έλεγχος, χωρίς όμως να γίνεται κατήχηση. Η αντικειμενικότητα είναι αυτό που περιγράφει με την όποια αυθαιρεσία τη σύγχρονη συνθήκη της ζωής μας, την οποία δεν πρέπει να την αποφεύγουμε, πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτή τη συνθήκη της ζωής. Δεν χρειάζεται ξεδανίκευση. Αυτά. Για να μην πλατιάσω. Τώρα για το μινιμαλισμό να πω ότι το θεωρώ μια πολύ δύσκολη οπτική, πραγματικά μια πολύ δύσκολη οπτική άσκηση και θέση ίσως.
Αυτή η διαδικασία του το λιγότερο είναι το περισσότερο, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη στην άσκησή της. Καταρχήν πρέπει το μάτι σου να είναι πολύ εξασκημένο. Το βρίσκονται πολύ κοπιώδες δηλαδή. Συγγνώμη και όλα από τώρα, το βρίσκονται πολύ κοπιώδες. Η αναζήτηση του πιο ουσιώδες, του λιγότερου το να αναζητάς το πιο απέριτο. Ναι. Γιάννη, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο σου. Συνεχίστε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι αυτές οι φωτογραφίες λειτουργούσαν και λίγο απελευθερωτικά για μένα, με την έννοια ότι το μάτι ξεφορτωνόμενο την υπερβολή και το... και δίνοντας έφαση στη φόρμα, στην υφή, στο χρώμα, είναι σαν να καθαρίζει λίγο το μάτι μου οπτικά. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά κάνω τις φωτογραφίες. Πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Μου άρεσε πολύ και το project που είχε στο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Το είδα μέσα από το site. Θέλω να πεις και το site που έχεις. Θα βάλω και το link, το σύνδεσμο. Ναι. Όποιοι θέλουν να δουν, γιατί να δουν σχεδόν όλη τη δουλειά σου. Και όχι ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα που βλέπουμε εδώ. Να το κολλήσω σαν σύνδεσμο. Ναι, βάλω το σαν σύνδεσμο στο chat μέσα που έχει. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Να μπουν οι φίλοι να δουν. Και εδώ ήρθαμε. Τις πέρασα άλλη μια φορά. Ωραία, το έχω περάσει. Όποιος φίλος μπορεί να μπει να δει, είναι εξαιρετική η δουλειά της Αλέκας. Θα δει και άλλα project μέσα. Είναι δουλειά με άποψη. Και εδώ ήρθα. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Δαμιανέ, επιστρέφω το λόγο σε σένα. Όποιος φίλος θέλει να μιλήσει, να σχολιάσει, έχει το λόγο. Όποιος θέλει το λόγο, μπορεί να τον έχει.
Okay, μάλλον υπόθηκαν αρκετά πράγματα, οπότε είμαστε μια χαρά. Σίγουρα δεν θέλει να πει κάποιος κάτι. Να πούμε κάτι, δεν γίνεται να τα αφήσουμε έτσι να πες. Για κάνε την αρχή, Κώστα. Εγώ ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι μου αρέσαν πάρα πολύ οι μινιμαλιστικές φωτογραφίες σου, Αλέκα. Πιο πολύ από όλα τα άλλα. Ήταν εξαιρετικές. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλη την προσπάθεια σου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μ' ακούτε, επιτρέπετε λίγο. Ναι. Ήθελα να συγχαρώ την Αλέκα για τις δουλειές της και για τις μινιμάλ και για τις μη μινιμάλ. Για τις δεύτερες θα ήθελα λίγο να επισημάνω το εξής. Τέλειο, δεν σε ακούμε πολύ καλά, σε ακούω λίγο περίεργα, δεν σε ακούω πολύ καλά. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο, Στέλιο. Γενικά υπάρχουν πολλές διακοπές και προσπαθώ να μην πειράζω τίποτα στην οθόνη, γιατί μέχρι τώρα είχα 3-4 διακοπές. Οκ. Ακούγεται. Ναι, ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να συγχαρώ την Αλέκα και για τις δύο, για όλες τις δουλειές, και τις minimal και τις μη minimal. Για τις δεύτερες θα είχα να πω ότι βρήκα πάρα πολύ γοητευτικό αυτό το στοιχείο της μη εξεντανίκευσης που είδα σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες, που είναι μη εξεντανίκευσης και κάπως μελαγχολίας, που το βρήκα πάρα πολύ γοητευτικό. Μ' άρεσε πολύ. Να είσαι καλά, Στέλιο. Εγώ έχω να πω για την πρώτη ενότητα που ζήλεψα πολλές από τις φωτογραφίες της Αλέκας και με έβαλα και σε σκέψεις ότι βλέπουμε καθημερινά πράγματα τα οποία τα προσπερνάμε και πως έπρεπε να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε αυτά. Ναι, η επανάληψη νομίζω βοηθάει, η εξοικείωση βοηθάει πολύ νομίζω στο βλέμμα μας, βοηθάει πολύ. Επίσης, τα πορτρέτα που είχες κάνει, αυτή η τριπλή έκθεση ήταν ένα πολύ έξυπνο εύρημα, γιατί μου έδινε την αίσθηση των ανθρώπων που φεύγουν, που απομακρύνονται από μας. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο, έξυπνο. Ευχαριστώ. Να πω δύο λόγια. Ο Κώστας ο Πλούσιος έχει ζητήσει τον λόγο. Καλησπέρα. Και η Θέμηδα Ιζίδρου. Ωραία, καλησπέρα. Αν και εμένα δεν μου πολύ αρέσει όταν κάποιος παρουσιάζοντας μιλάει, ήταν η πρώτη φορά που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες, γιατί ο τρόπος που τεκμηρίωνες τον τρόπο, το γιατί κτλ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα, καλά, Κώστα. Γιατί, ναι, και εγώ φωτογραφίζω τα σχολεία που δουλεύω, ετοιμάζω και εγώ διάφορα projects, αλλά. Αυτό που θέλω να πω το είπε ο Γκάρου, δηλαδή μου άρεσε εκείνο το στήσιμο στα Polaroid, εννοώ για τη φόρμα, τους ανθρώπους, και μου άρεσε που καταρχήν τους έκανες, μετακίνησες, έκανες layer πίσω, ξέρεις, τα πορτρέτα φαίνονται σαν ένα νερό, δεν ξεχωρίζουν οι άνθρωποι. Και εμένα αυτή την εντύπωση μου έδωσε, δεν ξέρω αν το σκεφτώσουν, μάλλον γι' αυτό το έκανες, ότι είναι εδώ και είναι και εκεί. Ήταν και αυτό κάτι που είχα στο μυαλό μου. Εγώ αυτή την εικόνα πήρα. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το abstract, γιατί δίνει πολλά πράγματα. Είναι ένας κόσμος τελείως διαφορετικός. Και για μένα το abstract λειτουργεί και σαν μια κατάσταση ψευδομάκρο, που τελικά αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να μπει στην παγίδα κάποιος να πάρει μάκρο φακούς κτλ. Για να αποτυπώσει λεπτομέρειες. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και εγώ το θέλω αυτό. Μα το μάκρο δεν είναι κατά ανάγκη και minimal. Καμία σχέση. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν και αρχιτεκτονικά τοπία, ήταν και ωραίες χρωματικές παλέτες, ήταν πολλά. Φόρμες, γεωμετρία κτλ. Και μ' άρεσε ο τρόπος που τεκμηριώνεις τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Να είστε καλά. Ναι, στο Instagram σε έχω βρει, έχουμε ανταλλάξει και κάποια. Ναι, είμαστε. Like που δεν μου αρέσει να τα λέω likes. Αλλά ναι, έβγε, δηλαδή. Εμπνεύστηκα πολύ από αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Να είστε καλά. Μου αρέσει και ο τρόπος που μιλάς. Δεν ξέρω το άρθρο σου για την αντικειμενικότητα. Θα ήθελα να το ψάξω. Αν θες, στείλουμε να ανοίξει, παρακαλώ πολύ. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Εσύ να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έλα, Θέμηδα.
Μας ακούει η Θέμηδα? Μάλλον κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση θα έχει. Γιατί λοιπόν, θα... ακούγομαι? Ναι. Λοιπόν, την Αλέκα τη γνώρισα από τα άρθρα της στον περιοδικό Φωτογράφος. Και από εκεί πέρα εντυπωσιάστηκα, πρωτού δω πρώτα τη δουλειά της. Ήταν πρώτα σαν θεωρητικό φωτογραφίας. Λοιπόν, μετά γνωριστήκαμε μέσα περισσότερο από την ομάδα του μινιμαλισμού. Μου έκανε εντύπωση όλα τα μήνυμα. Αυτό που λέει η αποφόρτιση αυτή, πράγματι έχει δίκιο, γιατί βλέποντας και την άλλη δουλειά σήμερα περισσότερο, λέω πράγματι είναι μια αποφόρτιση του βλέμματος, αλλά μια δύσκολη αποφόρτιση. Είναι καταπληκτικά τα μήνυμα, υπέροχα, αλλά και όλη η άλλη δουλειά είναι υπέροχη. Συγχαρητήρια, Λέκα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Και φυσικά αυτό που είπε και ο προλαλής σας από μένα, ότι τεκμηριώνεις υπέροχα τη δουλειά σου. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Περιμένουμε πάρα πολλά από σένα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Κάποιος άλλος? Ο Κώστας ο Γαλάνης που είχε... Να πω και εγώ κάτι. Ναι. Συγχαρητήρια καταρχήν, Αλέκα, για τη δουλειά σου, για τις ιδέες με τις οποίες το επενδύεις και τις υλοποιείς. Μου αρέσει τρομερά ο τεκμηριωτικός χαρακτήρας των φωτογραφιών και η δέσμευσή σου με μια τέτοια υπόσχεση, ας πούμε, της αντικειμενικότητας, η οποία δεν ανάγκη να είναι πάντα φαντασιακή, μπορεί να είναι και πραγματική στο χώρο. Σωστά. Σωστά. Ναι, αντικειμενικότητα είναι και θέμα. Είπαμε υποκειμενική αντικειμενικότητα. Ναι. Και μου αρέσει ότι χρησιμοποιείς δηλαδή το γύρο χώρο σου και δεν κολώνεις, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Όχι, καθόλου. Όχι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε τελική ανάλυση δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε ντροπή για την ζωή μας. Όχι, καθόλου. Κάθε άλλο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Πολύ ευρηματική. Και πολύ ωραία παρουσιασμένη. Να είσαι καλά, Κώστα, σας ευχαριστώ. Τον Κώστα τον Γαλάνη θα ευχαριστηθούμε φωτογραφία δρόμου. Πολύ δρόμο. Και όπως λέει και ο ίδιος, περπατάω μέσα πολύ μες στην Αθήνα. Μου αρέσουν διάφορες γειτονιές, πολυσύχναστες, παραμελημένες, φωτεινές, θαμπές κλπ. Μου αρέσει το έντονο μεσημεριανό φως, αλλά και η νυχτερινή Αθήνα. Προσπαθώ να καταγράψω την ατμόσφαιρα της Μεγαλούπολης, εστιάζω σε λεπτομέρειες που εσωκλείουν μία συμμετρία. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα share screen εδώ, να λέμε και να βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό είναι η θεματική που λέγεται Cityscape. Θέλω να πεις κάτι εσύ, Κώστα? Να συνεχίσω εγώ. Δεν ακούγεσαι, Κώστα, εις κλειστό το μικρόφωνο. Άνοιξέ το. Αν θέλεις κάτι να πεις εσύ, εντάξει, να πω δύο λόγια. Έχω να διαβάσω δύο πράγματα. Μεγάλωσα και κατοικώ στην Αθήνα. Με τη φωτογραφία είμαι σε επαφή με τα παιδικά μου χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν αριστέχνης φωτογράφος και έχω περάσει ατελείωτες ώρες μαζί του στο σκοτεινό θάλαμο, τυπώνοντας κυρίως αναμνηστικές οικογενειακές στιγμές. Ο επόμενος σταθμός με βρίσκει το 2007 με μια κόμπαχτ στο χέρι να φωτογραφίσω τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες στο χωριό της μητέρας μου στην Καστοριά. Η σοβαρή όμως ενασχόληση με τη φωτογραφία αρχίζει αργότερα, μετά το 2017. Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια γύρω από την καλλιτεχνική φωτογραφία, έχω συμμετέχει σε αρκετές σημαντικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Αθήνα. Τα φωτογραφικά με ενδιαφέροντα είναι η street photography, cityscapes, urban, documentary κλπ. Πραγματικά είναι θα δούμε μια δουλειά η οποία είναι περπάτημα, πολύ δρόμο, καθημερινό. Παραγωγικότατος ο Κώστας. Ωραία, να πω λίγο δύο πράγματα εγώ για τους φακέλους που θα δούμε. Ωραία. Δηλαδή έχω δύο φακέλους που αφορούν το minimal και δύο φακέλους που αφορούν το street και το cityscape, urban, δηλαδή κάτι. Με αυτόν τον τρόπο τα χώρισα. Δηλαδή. Τώρα, σε αυτό το φάκελο περιλαμβάνουμε, δηλαδή, όψεις της Αθήνας, κυρίως γιατί εμένα όλες κατά αποκλειστικότητα φωτογραφίες είναι σχεδόν από την Αθήνα, φωτογραφίζοντας διάφορες γειτονιές, λεπτομέρειες, όπως λέω, αυτά. Να πούμε για το τεχνικό κομμάτι, πώς είναι τραβηγμένες οι φωτογραφίες.
Εντάξει, οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες με μια compact κάμερα και τις επεξεργάζουμε στο κινητό. Γραφείο. Πώς. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία αυτή. Ναι, αυτή είναι σε ένα ύψωμα κοντά στην Αθήνα, όπου υπάρχουν κάποια εγκατελειμμένα κτίρια και το φως της Αττικής είναι που επιτρέπει να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς. Είναι κάδρο στο κάδρο. Ναι. Να πω λίγο για αυτή τη φωτογραφία. Η φωτογραφία δρόμου δυσκολεύτηκε προφανώς μετά στις μέρες της πανδημίας. Εδώ είναι έξω από την Εθνική Τράπεζα η ουρά με το κρατάω από στάσεις. Είναι εμφανής νομίζω, δηλαδή χαρακτηριστικό της εποχής. Ήταν στην πρώτη πανδημία ήταν αυτό. Εξαιρετική φωτογραφία. Και το βαγόνι μάσκα και ο άνθρωπος από μένα μάσκα. Ναι, να ήταν... Οι άνθρωποι μέσα, ναι, μάλλον. Ναι, ναι, είναι θέμα τύχης πολλές φορές στη φωτογραφία δρόμου και αν κυνηγάς την τύχη, τη βρίσκεις. Φωτογραφίζεις με θέμα, δηλαδή κατεβαίνεις κάτω και λες εγώ τώρα θα τραβήξω, έχω μια θεματική στο μυαλό μου και θα τραβήξω ας πούμε κάτι ή εκείνη. Όχι, όχι. Ότι... Δεν εργάζομαι με project, δηλαδή γενικά βγαίνω για περπατώντας για βόλτα για να, ή σε κάποιο ταξίδι και ό,τι δω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Κάποιες φορές βέβαια εντάξει, δηλαδή αν θέλω να πω ότι θα περπατήσω μέσα στην Αθήνα με συγκεκριμένο φως, κοιτάζω για να βγάλω το τυχαίο. Καμιά φορά λέει το φως αλλάζει, αλλάζουν οι συνθήκες. Είναι ρευστή η κατάσταση στους δρόμους και επομένως δηλαδή εκείνη την ώρα ό,τι πετύχουμε. Και μετά τις μαζεύεις στον υπολογιστή ας πούμε και προσπαθείς να κάνεις τα θέματά σου. Εντάξει, ναι. Δηλαδή γενικά δεν έχω κάποιο, έτσι ας πούμε, μια ομοιομορφία να πω. Στις διάφορες φωτογραφίες μου αρέσει κιόλας να αλλάζω και το στυλ και τη θεματολογία για να μην βαριέμαι με όλα αυτά. Εξάλλου είμαι σχετικά φρέσκος στη φωτογραφία, οπότε δηλαδή προς το παρόν δοκιμάζω τον εαυτό μου.
Όχι και φρέσκος, που λες ότι μεγάλωσες μέσα σε ένα σκοτεινό θάλαμο. Εντάξει, μεγάλωσα σε σκοτεινό θάλαμο και αυτό ξέρω ότι δεν έχω αναστολές για το crop και για την επεξεργασία της φωτογραφίας. Όποιος έχει μπει σε σκοτεινό θάλαμο θα ξέρει προφανώς ότι από την αρχή, από τη γέννηση της φωτογραφίας είναι ένα πείραγμα όλο αυτό. Εξαιρετικό το φως εδώ. Ναι, είναι απογευματινό και πολύ ενδιαφέρον. Και η στιγμή και το βλέμμα του πιτσιρικά. Ένα κομμάτι του προσώπου του είναι στο φως, το υπόλοιπο είναι στη σκιά. Παίζανε κυνηγητό εκείνη την ώρα, αυτός κρυβότανε και ξεπρόβαλε που και που έτσι για να δει τι γίνεται και έτυχε να τον συλλάβει. Αυτό είναι από μία βιτρίνα. Δεν είναι δηλαδή αληθινό σώμα, οπότε η φωτογραφία δεν λέει πάντα την αλήθεια. Εδώ έχουμε μια παραδοξότητα, ε. Ναι, είναι μια αντανάκλαση, απλά αναστραμμένη. Με την καραντίνα που χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία 6 είχα παρπατήσει αρκετά στην Αθήνα. Γυρνώντας διάφορες περιοχές, δόθηκε μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσω διάφορα σημεία της πόλης και να δω κάποιες λεπτομέρειες στις διάφορες περιοχές. Αυτό, ας πούμε, είναι από το γαλάτσι. Δεν είσαι ο μόνος με την καραντίνα που φωτογράφησε. Ήταν η μοναδική του διέξοδο η φωτογραφία. Πολλοίς κόσμος και αρκετοί φωτογράφοι. Ωραία, πάμε στην επόμενη θεματική μας. Αν θέλει κάποιος να σχολιάσει κάτι να πει, δεν ξέρω. Πάμε στο επόμενο. Ήθελα να πω εγώ, Κώστα, ναι. Αυτά που δηλώνεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου. Ότι έφυγες από την Καλλιθέα για να πας στο γαλάτσι είναι πολύ περισσότερο από τα 2 χιλιόμετρα που είχες και μπορεί να σου επιβληθεί πρόστιμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Των υστέρων, εντάξει. Μπορεί να... Ναι, βέβαια. Δεν έχουν παραγραφεί ακόμα τα εγκλήματα. Ναι. Τέτοια εγκλήματα. Αυτό είχε συμβεί όταν είχε επιτραπεί πλέον η μετακίνηση. Μιράν, οπότε εντάξει. Είπες ότι έφυγες με τον κωδικό 6 και τα έβγαλες. Γυρνούσα με τον κωδικό 6 σε διάφορες περιοχές γύρω από την Καλλιθέα. Εντάξει. Τυχαίνει να είμαστε στο κέντρο της πόλης, ας πούμε, και οι κοντινές περιοχές είναι δίπλα. Ναι, το γαλάτσι είναι δίπλα στην Καλλιθέα.
Το Γαλάτσι πήγα, ναι, σωστό. Νοητά. Οκ, έτσι για να το ρίξουμε λίγο στην πλάκα. Ωραία, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν πάρα πολύ ζεστό το φως. Σου δημιουργούσε έτσι μια πολύ όμορφη ζεστή εντύπωση. Δεν ξέρω πώς η επεξεργασία, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, αλλά πάντως το αποτέλεσμα ήταν ένα πολύ πολύ ζεστό φως στις πιο πολλές. Ναι, αυτό είναι γιατί έβγαινα δηλαδή τα απογεύματα που είναι ζεστός ο ήλιος και το ηλιακό φως ή τα βράδια, μου αρέσουν δηλαδή τα φώτα της πόλης που δίνουν καμιά φορά αυτό το κίτρινο το οποίο εμένα δηλαδή μου αρέσει ας πούμε, στη φωτογραφία και στην αποτύπωση της πόλης. Ωραία. Εδώ τι βλέπουμε, Κώστα, περάσαμε στην επόμενη θεματική μας. Εδώ είναι η φωτογραφία δρόμου. Εδώ, κοιτάξτε λίγο, καλά, εδώ είναι τα προπύλαια, είναι γνωστό σημείο δηλαδή εκεί. Απλά η σκιά αυτή που κάνει δηλαδή το συγκεκριμένο άγαλμα έχει τέτοια μορφή συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, δηλαδή γύρω στο Φλεβάρι και το Νοέμβριο, γιατί πρέπει να είναι ο ήλιος σε κατάλληλη θέση και είχα πετύχει δηλαδή κάποια σκηνή εκεί με κάποιους ανθρώπους που κάθονταν εκεί μπροστά στα προπύλαια και συνδυάστηκε δηλαδή η σκιά με το παιδί που κάθεται εκεί και κάτι κοιτάζει. Εδώ είναι σε αυτή τη φωτογραφία, είναι καμιά φορά όταν έχει σκόνη που μας έρχεται από την Αφρική, ο ήλιος γίνεται τεράστιος. Και είχα πετύχει δύο ανθρώπους εκεί στο Καλλιμάρ Μαροστάδιο, οι οποίοι γυμνάζονταν απλά και τους συνέλαβα σε μια σκηνή έτσι που να φαίνεται σαν να πετάει ο ένας τον άλλον τον ήλιο. Πες μας λίγο, Κώστα, ποιο ήταν το κριτήριο να χωρίσεις τις φωτογραφίες σε δύο διαφορετικούς φακέλους. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο? Η διαφορά της φωτογραφίας δρόμους από το Cityscape έχει να κάνει με το ποιος είναι πιο πολύ πρωταγωνιστής. Δηλαδή στο Cityscape είναι κυρίως ή σε όλα τα scape τα διάφορα είναι το περιβάλλον, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Στη φωτογραφία δρόμου οι πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι. Θεματολογικά εννοώ. Έχω δηλαδή κάποια πορτρέτα εδώ, κάποια... Δεν έχω δηλαδή τόσο αυστηρά οργανωμένη δουλειά που να έχει και ίδια φόρμα ή παρόμοια για να μπορώ δηλαδή να... Είπαμε, ακόμα είμαστε στην αρχή.
Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στην πρώτη καραντίνα που είχαμε και είναι απογευματινή η ώρα και είναι στην Καλλιθέα ένας δρόμος, ενώ θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα γεμάτος, είναι πλήρως άδειος. Είναι λίγο εμπνευμένη από το Κουντέλκα, εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει. Σωστά, τα δάνεια είναι... Δεν πειράζει. Βέβαια. Αυτό είναι που λέμε στη φωτογραφία δρόμου, κάποια πράγματα είναι και θέμα τύχης. Εντάξει, πετύχαμε τον άνθρωπο αυτό σε ένα φανάρι και περίμενε και... Με το φίλο του μαζί. Ναι. Τελικά ο σταθμός αυτός έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Βικτόρια, ναι. Είναι τα πλακάκια. Όπως και της Ομόνιας. Τα πλακάκια είναι το σήμα κατά τεθέν. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες, συνήθως δεν βγάζω τέτοιες, αλλά καμιά φορά αν έχω όρεξη, ήθελα να βγάλω την κίνηση. Να είναι, δηλαδή, κινούμενη είναι η πορεία του Πολυτεχνείου και ήθελα το background να είναι ακίνητο και η πορεία να είναι σε κίνηση. Πάντως δεν διστάζει, σηκώνει τη μηχανή. Ναι, ίσως παίζει ρόλο και το ότι έχω μια μικρή, είναι compact η δική μου, αλλά γενικά ο κόσμος, ελάχιστες φορές έχω δει κάποια αντίδραση. Δηλαδή Σου έχουν δημιουργήσει πρόβλημα ποτέ? Έχω βρεθεί κάποιες φορές δηλαδή μπλεγμένος, αλλά εντάξει, το αποφεύγουμε αυτό. Το πολύ να πεις ότι εντάξει, τη σβήμα, δεν είναι και το θέμα. Εδώ είμαστε σε ένα χώρο που έχει αυτό το μικρό παράθυρο και μια χαραμάδα και στον εξωτερικό χώρο υπήρχε μια μπασκέτα και ένα παιδάκι έπαιζε μπάσκετ. Πάντως σου αρέσει αυτό, δηλαδή άμα δεις το κάδρο, μέσα στο κάδρο το αποτυπώνεις, το συναμβάνεις. Ναι. Έχουμε δει και άλλη φωτογραφία που είναι έτσι, αποτυπωμένη ας πούμε, δηλαδή κάδρο στο κάδρο. Ναι. Από μέσα προς τα έξω. Πάντως είναι δύσκολες οι περιοχές που φωτογραφίζεις. Το κέντρο της Αθήνας με τόσους μετανάστες, με τόσο κόσμο έτσι διαφορετικό. Που φοβάται, που νιώθει κίνδυνο με τη μηχανή. Νομίζω ότι οι μετανάστες οι οποίοι εργάζονται γενικά, δηλαδή δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το θέμα είναι αυτοί που είναι στην μύθος και πουλάνε αντικείμενα κάτω στο δρόμο. Αυτοί είναι κυρίως που αντιδρούν στο να τους αποτυπώσεις. Αλλά δεν έχω συναντήσει δηλαδή από αυτούς κάποιο θέμα.
είναι διάφορα πορτρέτα και φίλων και σε διάφορες περιπτώσεις, οι οποίες πειραματίζουμε γενικά. Δηλαδή, με το... Εδώ είναι στο χιόνι που είχε ρίξει πρόσφατα. Εδώ είναι η ανακατάληψη του θέατρου εμπρός. Ωραία φωτογραφία. Ναι, να είναι από τις πρώτες που... Όχι μόνο, δηλαδή, σαν κάδρο, αλλά αυτό που βγάζει. Ναι, το ζευγάρι αυτό έχω δύο στάσεις όλες και όλες. Δηλαδή, μία αυτή και μία πριν κάτσουν στο παγκάκι, όπου ο νεαρός τραβούσε την κοπέλα. Για... και κάτσαν εκεί τέλος πάντων μπροστά μου. Ήταν θέμα κλάσματα δευτερολέπτων, γιατί μετά πέρασε το τρένο και έπαψε να υπάρχει σκηνή. Και μάλλον είχαν μια ένταση, μια περιγοριά. Έχει... έχει συνέστημα. Ναι, ναι, ναι. Έχει μια ιστορία. Σ' αρέσει το λαμπρό φως, τραβάς. Ναι, μου αρέσει να βγαίνω το μεσημέρι που έχει έντονο φως, γιατί αυτό το φως έχουμε να δείξουμε και στους ξένους, δηλαδή γι' αυτό διαφοροποιείται η Ελλάδα από τις υπόλοιπες περιοχές. Αν ήμασταν στην Αγγλία θα είχαμε τις ομίχλες, τις βροχές. Εμείς έχουμε το φως. Δύσκολο φως. Σκληρό πολύ. Θέλει διαχείριση καλή. Και εδώ ήρθαμε. Θέλει κάποιος να σχολιάσει κάτι, θα τις ξαναπάω τις φωτογραφίες άλλη μια φορά. Όποιος θέλει ανοίγει το μικρόφωνο του και παίρνει το λόγο. Θέλω να πω για τον Κώστα ότι είναι πολυγραφότατος. Δεν τον προλαβαίνουμε στις φωτογραφίες, βάζει συνέχεια. Παρόλο τον όγκο όμως των φωτογραφιών που πολλοί θα λέγανε ούκ εν το πολλό το εφ, εγώ βλέπω ότι έχει μία ματιά πολύ ενδιαφέρουσα και δεν ξέρω αν αυτό που κάνει είναι τελείως street. Είναι και άλλα πράγματα μέσα. Ναι, ευχαριστώ Γκάρον. Δεν είναι καθαρό street, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Είναι... βλέπεις και άλλες... υπάρχει και μια άλλη οπτική, υπάρχουν και άλλες γωνίες, υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλεις να μας δείξεις. Ναι, πράγματι. Η ιστορία είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια με την πανδημία και με τις μάσκες και τα λοιπά,
μου είναι λίγο δύσκολο, αποθητικό το να φωτογραφίζω ανθρώπους με μάσκα. Δηλαδή έχω κάνει ελάχιστες τέτοιες λήψεις. Και γι' αυτό το λόγο δηλαδή προσπαθώ να οργανώσω τουλάχιστον τη φωτογραφία από άποψη σύνθεσης και όταν μου δοθεί η ευκαιρία δηλαδή να βγάλω κάποιος ανθρώπους να το κάνω. Αλλά η μάσκα με αποθαρρύνει πάρα πολύ στον δρόμο και ως εκ τούτου επειδή η μεγάλη μάζα της δουλειάς μου είναι στην Αθήνα, οι φωτογραφίες είναι κάπως απόμετρες, ας το πούμε. Δεν είναι δηλαδή μέσα στο πλήθος, δηλαδή με μάσκα με αποθύρει τρομερά. Έχεις βγάλει και πορτρέτα, έχεις βγάλει και διάφορα. Έχεις γυρίσει εδώ που τα λέμε όλη την Αθήνα, όλες τις γωνίες της. Ναι. Μου έχουν ξεφύγει μερικές περιοχές πάντως, ναι. Ωραία, πάντως πολύ ωραία δουλειά σου. Πολύ ενδιαφέρουσα. Κωστά, ναι. Μία ερώτηση έχω. Σε αυτές τις βόλτες πηγαίνεις με μηχανή, με αυτοκίνητο, ή με μέσα μαζικής μετακίνησης? Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, μετακινούμαι με τα πόδια γενικά και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά κάνω αρκετά μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή γενικά. Δεν είναι δηλαδή, και λόγω εργασίας μου, γυρνάω σε διάφορες περιοχές, όπως ας το πούμε η Αλέκα φωτογραφίζει τα εσωτερικά των κτηρίων λόγω της εργασίας της, εγώ φωτογραφίζω τα εξωτερικά την Αθήνα λόγω της δικής μου εργασίας και του περπατήματος που κάνω. Και κρατήσω και σε φόρμα. Α, αυτό είναι άλλο θέμα, ναι. Ναι. Η Θέμηδα και οι φωτογραφίσεις γίνονται πας μόνος σου ή με παρέα? Και με παρέα, αλλά και μόνος μου. Μόνος είναι πάντα καλύτερα να κινείσαι. Για να είσαι με παρέα με κάποιον πρέπει να ταιριάζουμε, δηλαδή να έχουμε δηλαδή παρόμοια ενδιαφέροντα, όχι στον τρόπο που φωτογραφίζουμε, αλλά ναι, στο τι μας ελκύει σε ένα μέρος. Ναι, η θεματική. Γι' αυτό, ναι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, Κώστα, για τη δουλειά σου. Όταν βρεθήκαμε στα φωτογραφικά site, μου έκανε το πρώτο πράγμα εντύπωση αυτό που είπε και ο Γκάρο πιο μπροστά, η πληθώρα των φωτογραφιών. Και λέω κάπου θα τον πιάσω κάποια στιγμή. Αλλά δυστυχώς δεν σε έπιαζα που θα τα όλες οι φωτογραφίες ούτε μία και μία. Δηλαδή, σπάνια το βρίσκεις αυτό στον πλουραλισμό. Κάποιος θα έχει υπέροχες φωτογραφίες, δεν είναι όλες του καλές. Μ' αρέσουν τα κάδρα σου, παρόλο που λες ότι ξεκίνησες αργά να φωτογραφίζεις. Είναι πολύ καλωστημένα και πολύ εξασκημένο το μάτι σου φωτογραφικά. Ίσως φταίει η πείρα από τον πατέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που διαχειρίζεσαι το φως. Τρομερό δηλαδή το μεσημεριανό, το δειλινού, αυτά τα χρώματα που βγαίνουν. Τώρα λες για τη μηχανή, είναι μια compact. Δεν πιστεύω να είναι πολύ απλή compact, να είναι κάπως πιο... δεν είναι απλή, αλλά εντάξει, ναι. Εντάξει. Εντάξει, και φυσικά η compact θα βοηθήσει στον δρόμο. Δηλαδή, η μεγάλη μηχανή είναι και στόχος πάντα. Και πάλι συγχαρητήρια. Τώρα, μετά μιλάμε και για τα minimal, τα οποία ξέρω ότι είναι και αυτά υπέροχα. Κάποιος άλλος? Καλησπέρα, Όμηρος είμαι. Κώστα, σε παρακολουθώ και το ξέρεις αυτό. Χαίρομαι που είσαι συνέχεια στον δρόμο, γιατί είναι αυτό που αρέσει και σε μένα. Πράγματι, οι εικόνες σου είναι αυτό που λέμε δρόμος. Αυτή εδώ τώρα που παίζει αυτή τη στιγμή, έμεινα άφωνος, είναι καταπληκτική φωτογραφία εκεί στιγμή. Δεν το συζητάμε. Αυτή θα μείνει η φωτογραφία εδώ, με τη Τζοκόντα που είναι με τη μάσκα. Λέω. Ναι. Και τώρα είδα και τα έφρωμά σου, περισσότερο μαυρό άσπρα βλέπω βέβαια από σένα, ναι, αλλά τώρα βλέπω και είδα αρκετά έφρωμα σήμερα. Μπράβο και συνέχισε το. Ωραία, σε ευχαριστώ. Πάντως, τώρα το θέμα της compact, η καλύτερη μηχανή έχουμε πει είναι αυτή που έχεις μαζί σου πάντα. Έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά με το θέμα του χρώματος, ας πούμε, για παράδειγμα, η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη γιατί συνήθως στη διάρκεια της ημέρας είναι γκρίζα και έχει ακριβώς, κάποια σημεία. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, όταν
το χρώμα δεν έχει ενδιαφέρον, το μετατρέπω σε ασπρόμαυρο. Για να, το ασπρόμαυρο έχει μεγάλη βοήθεια στο να αναδειχθεί το θέμα. Είναι πιο αφαιρετικό, είναι πιο... Εντάξει, εμένα μου αρέσει το μαύρο άσπρο. Μ' αρέσει. Είναι πιο αφαιρετικό. Πάντως πολύ ωραία, μπράβο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Μπορώ να πω δύο κουβέντες για τον Κώστα. Γιάννης Σταυγέρης είναι. Είμαστε χρόνια κάνουμε παρέα και φωτογραφική και εκτός της φωτογραφίας. Όπως τα αντιληφθήκατε, έχουμε έναν θρασίτατο φωτογράφο μπροστά μας, έτσι. Θρασίτατο, κυριολεκτικά. Εγώ τον παρακολουθώ βέβαια τον Κώστα συνέχεια. Μου αρέσουν τα καρέ του πάρα πολύ και τα ασπρόμαυρα και τα έγχρωμα. Μου αρέσει πώς χειρίζεται το φως. Μου κάνει εντύπωση μερικές φορές. Όχι πάντα, για να είμαι ειλικρινής. Μερικά καρέ του να σαν αυτό εδώ πέρα είναι εκπληκτικό. Αλλά αυτό που είπε ότι πραγματικά όταν βγαίνεις έξω να φωτογραφίσεις το δρόμο, είναι και θέμα τύχης μερικές φορές να καθίσει κάποιο κάδρο. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά για να σου καθίσει σημαίνει ότι είσαι έτοιμος κι εσύ για να το πάρεις. Δηλαδή, μέσα από το σπίτι ποτέ δεν θα σου καθίσει τίποτε. Αυτό είναι σίγουρο. Μου αρέσει πώς χειρίζεται το φως. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει αυτό το πράγμα, το πώς χειρίζεται το φως. Αυτά ήθελα να πω. Πώς θα πράγω. Εγώ σε πράγω, ξέρεις, ναι. Okay. Η Αλέκα η Τσιρόνη έχει σηκώσει χεράκι. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στον Κώστα. Πολύ όμορφες φωτογραφίες. Ένα γενικό σχόλιο που έχω να κάνω, η αίσθηση δηλαδή που είχα από το σύνολο των φωτογραφιών που είδαμε μέχρι τώρα, εγώ στο μυαλό μου δεν έχω συγκρατήσει τις χωριστές ενότητες, θα το δω όλο σαν σύνολο. Νομίζω ότι αξιοσημείωτο για μένα είναι η ελαφράδα με την οποία αντιμετωπίζεις την εικόνα σου. Δηλαδή, έχουν μονότυπη φωτογραφία δρόμου και έχουμε ένα κλισέ στο μυαλό μας, πολύ έντονο κοντράστ, πολύ σκοτεινή φωτογραφία, πολύ έντονες χρωματικές αντιθέσεις. Οι δικές σου έχουν μια ελαφράδα στην αντιμετώπιση, δηλαδή ρέουν τόσο ήρεμα και τόσο μαλακά, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και από την άλλη, έχεις και μια τάση στο δράμα. Σ' αρέσουν και οι δραματικές φωτογραφίες, το τούνελ παράδειγμα, το κάδρο στο κάδρο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που είναι νομίζω εξίσου γοητευτικά. Ωραία Κώστα, πολύ ωραία. Ναι, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσιρόνη, είμαι ο Όμηρος, πάλι μιλάω για σας. Παρακολουθώ, αλλά απλώς είχε συμβεί κάτι, γι' αυτό δεν μίλησα πριν και είχα πάρα πολλά τηλέφωνα, αλλά παρακολουθούσα. Από τη δικιά σας παρουσίαση, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν αυτά τα πορτρέτα που βγάλατε, τα διπλοεκθέσεις. Πορδουλιάσε, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι που είχατε την ευκαιρία και την εκμεταλλευτήκατε πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Ήταν μια καλή συγκυρία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάποιος άλλος. Να ρωτήσω μόνο, θα δούμε και άλλη ενότητα φωτογραφιών του Κώστα. Άλλες δύο. Okay, οπότε θα μιλήσω στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ας περάσουμε στο μήνυμα. Κώστα, αυτό είναι το φυσικό χρώμα ή το έχεις πειράξει? Όχι, όχι. Αυτό είναι στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Κόκκινες είναι οι σκάλες, ναι. Ναι, λένε, είναι τόσο κόκκινο όσο φαίνεται?
Μπορεί να το έχω λίγο πειράξει, δηλαδή να είναι λίγο πιο φωτεινό. Εξαιρετική γωνία. Το χρησιμοποιείς το ανάποδο κάδρο. Ναι, αυτό είναι αντανάκλαση και προφανώς μετά το αντιστρέφω. Δηλαδή... Δεν το φοβάσαι του... Αλλά είσαι τα φώτα, το γυρίζεις. Ναι, ναι, δεν πειράζει, νομίζω ναι. Εξάλλου γι' αυτό το έχω καδράρει με αυτόν τον τρόπο για να... Για να μπορέσει να στέκεται και ανάποδα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δύο κάδρα σε κάδρα. Αφού σου αρέσει, τα είπαμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και ασπρόμαυρη θα ήταν ωραία αυτή. Μπορεί. Δεν την έχω δοκιμάσει τη συγκεκριμένη ασπρόμαυρη, αλλά μου αρέσανε τα χρώματα, οι αντιθέσεις. Ο γνωστός Καλατράβα. Η ενότητα αυτή έχει αρκετές αντανακλάσεις και κοντινά, δηλαδή, των κτιρίων, ένα είδος abstract. Έχει πολύ ενδιαφέρον που κόβει τη σκιά. Ναι, γιατί είναι πτυχή εκεί. Δηλαδή, είναι στην ουσία έχει διάφορες πτυχώσεις και γι' αυτό το λόγο κάνει αυτό το κόψιμο. Και εδώ ήρθαμε. Ωραία. Άλλη μία.
αυτή είναι προπαρισμένη, αυτή είναι προπαρισμένη Κώστα, ή είναι... Όχι, έτσι την τράβηξα. Εγώ με υπογωνία γυρνώντας τη μηχανή. Αυτό, δηλαδή, μου είχε αρέσει δηλαδή, αυτό το, αυτή η καμινάδα που εξέχει δηλαδή, και η χρωματική, τα χρώματα δηλαδή. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το κάτω μέρος, ήταν ένα κομμάτι ενός φορτηγού και από πίσω ήταν ένα εργοστάσιο και εξήχε η καμινάδα και το καδράρισε έτσι. Εδώ είναι μια αντανάκλαση σε ένα αυτοκίνητο της πόλης. Να μην ξεχάσω, Γιάννη, να σας ευχαριστήσω και εσένα και τον Δαμιανό που μας δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, και, αλλά και για το υπέροχο minimal group το οποίο υπάρχει για να βάζουμε και τέτοιες δουλειές. Πάμε να δούμε και την άλλη μας θεματική. Negative space, λοιπόν, έτσι, αρνητικός χώρος. Ναι, εδώ είναι κυρίως φωτογραφίες που είναι πάλι μινιμαλιστική θεματικά, όπου υπάρχει ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί στο να φανεί περισσότερο ή καλύτερα το θέμα. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αυτό? Σε δυσκολεύει? Αυτό... Σε δυσκολεύει. Το να το βρω... Ο αρνητικός χώρος σε δυσκολεύει. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές του αρνητικού χώρου, οι οποίες άλλες μπορεί να είναι πράγματι, δηλαδή να μην έχει τίποτα, ή άλλες φορές μπορεί να έχει ένα μόνιμο μοτίβο για να μπορεί να πάει το μάτι και να σταθεροποιηθεί στο θέμα ή να δει και το σύνολο όλο μαζί. Δηλαδή, ο αρνητικός χώρος καμιά φορά βοηθάει στο να βλέπεις ολόκληρη τη φωτογραφία όλη μαζί και να μην την περιηγείς, δηλαδή, αριστερά και δεξιά. Τώρα, εμένα μου αρέσουν αυτά τα τέτοιου τύπου τοπία, δηλαδή, και αυτά, βγάζω, δηλαδή, αυτά εδώ. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις αυτό στην Αθήνα, που υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή, αντικείμενα, τα οποία είναι αριστερά-δεξιά. Αλλά όταν μου δίνεται η ευκαιρία, δηλαδή, να κάνω κάτι τέτοιο, μου αρέσει αυτό. Αυτό το Νιάρχος είναι πάντως έμπνευση για πάρα πολλούς φωτογράφους. Ναι.
ορισμός της προοπτικής. Ε. Ναι, ναι, ναι. Περνάω ακόμα μία. Κάποιος φίλος που θέλει να πει κάτι, να σχολιάσει. Τις ξαναβλέπουμε πάλι. Εξαιρετική ματιά του Κώστα και μου άρεσαν πάρα πολύ και οι φωτογραφίες δρόμου που είναι το στυλ της φωτογραφίας που μου αρέσει και εμένα και καταπληκτικά τα χρώματα. Πάρα πολύ όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αλέκα που οι φωτογραφίες της ήταν εξαιρετικές και εσένα Κώστα που μας δείξατε τόσο όμορφες δουλειές. Καλή συνέχεια, εύχομαι με υγεία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και σε εσάς, να είστε καλά. Μπορώ να μιλήσω, Ελένη Θεοδωρά και κύριε Οικονόμου. Ναι, ναι. Ναι, ωραία. Προς τον Κώστα καταρχήν, συγχαρητήρια Κώστα για ό,τι είδαμε. Θέλω να πω ότι κάθε φωτογραφία σου αποτελεί έκπληξη για μένα, ούτως ή άλλως, και για το χρώμα και για το φως, για τη γεωμετρία και πολλές φορές και η ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι πηγή έμπνευσης και πολλές φορές με παραπέμπει κάποια φωτογραφία σου σε έργο τέχνης, λόγω της λιτότητας που εκπέμπει. Αυτό ήθελα να πω για τις φωτογραφίες σου. Και ότι δεν επαναλαμβάνεσαι, μου κάνει εντύπωση, ότι δεν υπάρχει επανάληψη σε ό,τι βλέπω. Και προς την κυρία Τσιρόνη, συγχαρητήρια κυρία Τσιρόνη και για ό,τι είδαμε επίσης. Και θα ήθελα να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ο χρόνος που δίνεται για το χώρο, γιατί επανέρχεστε πάλι, δηλαδή δεν φωτογραφίζετε μία φορά και φεύγετε, μελετάτε το πώς θα φωτογραφίσετε. Αυτό μου έκανε εντύπωση περισσότερο. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Παρακαλώ. Κάποιος άλλος.
Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως, κυρία Πρωτούλη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Βόλγα. Γνωρίζω τον Κώστα και εκτιμώ πάρα πολύ και τη φωτογραφική δουλειά του και το μυαλό του. Αν έχει σχέση το μυαλό με τη φωτογραφία, ναι, νομίζω ότι έχει. Φαίνεται καθαρά στη γωνία λήψης, στα μικρά στοιχεία που απομονώνει και τους δίνει οντότητα, ακόμα και στον τρόπο που επεξεργάζεται τη φωτογραφία του. Για το πώς επεξεργάζεται τη φωτογραφία του, το θεωρώ επίσης σημαντικό, γιατί δείχνει αυτό που έχει ο Κώστας έτσι κι αλλιώς. Έχει φωτογραφική κουλτούρα και αισθητική κουλτούρα. Βέβαια, απόψε Κώστα με εξέπληξες, γιατί οι φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν, από αυτές ελάχιστες είχα δει, μολυνότι τον παρακολουθώ από τότε που τον γνώρισα, στις αποψινές κυριαρχεί το χρώμα, το παιχνίδι με το φως και εν τέλει ο εντυπωσιασμός. Έχουν λεχθεί τα πάντα για τις φωτογραφίες του, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Αυτό που θέλω μόνο να πω και που απόψε δεν το είδα σαν παρατήρηση συνολική. Από τις φωτογραφίες που εγώ βλέπω καθημερινά σχεδόν, αυτό που έχω εντοπίσει είναι ότι οι φωτογραφίες του έχουν εσωτερικότητα. Κυρίως οι ασπρόμαυρες. Απόψε κυριάρχησε η έγχρωμη. Τουλάχιστον με εντυπωσίασε. Βλέπεις φωτογραφίες του και έχεις την αίσθηση ότι ακούς ψιθύρους, ακούς τόνους μουσικούς, ακούς αέρα, αισθάνεσαι την ψύχρα ή τη δροσιά της ατμόσφαιρας και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του. Βέβαια, η επιλογή ήταν με άλλο κριτήριο απόψε, γιατί κατά το ίμιση ήταν οι μινιμαλιστικές φωτογραφίες, οι οποίες και με εντυπωσίασαν, Κώστα. Εξαιρετικές, όλες εξαιρετικές. Κάτι ακόμη που ήθελα να πω. Στη φωτογραφία δρόμου, δεν παρατηρούμε αυτό που συνήθως περιμένουμε σε μια φωτογραφία δρόμου, δηλαδή ένα δρόμενο. Παρατηρούμε το κυρίως στοιχείο ενδιαφέροντος μπορεί να είναι τόσο μικρό που πρέπει λίγο να το προσέξεις για να το εντοπίσεις. Και όμως είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Καλή συνέχεια να έχεις, Κώστα. Εμείς θα σας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να πω λίγο το εξής, ότι εγώ θεωρώ ότι το φωτογραφικό δρόμενο είναι τριών πράξεων. Η πρώτη πράξη είναι η λήψη, η δεύτερη πράξη είναι η επεξεργασία και η τρίτη πράξη είναι το φαίνεσθε, το να το δείχνεις ή να το εκτυπώνεις. Νομίζω ότι τότε μόνο ολοκληρώνεται και απελευθερώνεται η ουσία της φωτογράφησης. Και γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, και προσπαθώ να δείχνω τις φωτογραφίες μου, αλλά ακόμα περισσότερο είναι καλύτερα να τις δείχνεις τυπωμένες, γιατί τότε όλοι βλέπουν την ίδια εικόνα, ενώ συνήθως με τις διάφορες συσκευές μας ο καθένας μπορεί να δει λίγο διαφορετικές εικόνες. Σε ευχαριστώ για τα καλά. Ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη, ότι παρατήρουσα απόψε, επειδή βλέπω ένα μεγάλο όγκο φωτογραφιών και όχι πέντε ή τρεις που παρουσιάζεις κάθε μέρα, όσο πιο τολμηρός γίνεσαι ή στη γωνία λήψης ή στο θέμα σου ή στον τρόπο επεξεργασίας, καλά για τον τρόπο επεξεργασίας το έχουμε συζητήσει, τόσο καλύτερη είναι η φωτογραφία σου, δηλαδή ξεφεύγει από το αναμενόμενο. Γίνεται κάτι το τελείως διαφορετικό, μια τελείως προσωπική αισθητική προσέγγιση. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Να πω. Τι έλα, Κώστα. Έλα, Κώστα. Τελικά, μια φορά πρέπει να μιλήσαμε όταν είχες έτσι τη λέσεις στην Καστοριά, ανταλλάξαμε κάποιες. Ναι. Το καλοκαίρι που είχατε την έκθεση, ναι. Ναι, οκ. Εγώ ήθελα να πω ότι
Δεν σε παρακολουθώ, σήμερα κατάλαβα ότι θα έπρεπε να σε παρακολουθώ στο Instagram. Και μου άρεσε γιατί είδα ολοκληρωμένο τον Κώστα, όσο γίνεται με όλες αυτές τις φωτογραφίες. Έχω ξεχωρίσει πολλές, δεν θέλω να πω για ενότητα ξεχωριστά, αλλά μου άρεσε ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Κυρίως μου αρέσει ο τρόπος που τεκμηριώνεις το κάθε τι που λες. Και αυτό που μου αρέσει περισσότερο ότι είναι ότι σε οποιαδήποτε ερώτηση, σε οποιαδήποτε περιγραφή, έχεις κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει, έχεις κάτι το οποίο είναι naïf. Το λέω με την καλή την έννοια. Και έχεις μια ηρεμία. Δεν ξέρω αν είναι επίπλαστη λόγω της ανάγκης εσωτερικής κάποιες φορές, αν είσαι έτσι, αλλά τουλάχιστον αυτό που βγάζεις εμένα μου δίνει να καταλάβω ότι ακόμα και αν είσαι ένα πλοίο που βουλιάζει, ας πούμε, θα έχεις πάντα την ίδια ηρεμία. Και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται στις φωτογραφίες σου. Αυτό. Χαίρομαι γιατί έχεις δει πολλούς φωτογράφους. Χαίρομαι γιατί ο χαρακτήρας σου βγαίνει στις φωτογραφίες. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να τις βλέπω σε σειρά, δηλαδή μπορώ να τις δω και να τις ξαναδώ. Ανεξάρτητα αν δέχομαι ή δεν δέχομαι την έννοια φωτογραφία δρόμου, η οποία είναι πάρα πολύ της μόδας αυτή την περίοδο, δεν θα μου άρεσε να τις χαρακτηρίσω έτσι. Τις βλέπω σαν φωτογραφίες και μου άρεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή ξεχώρισα πολλές φωτογραφίες, αλλά και σαν σύνολο, ακόμα και κάποιες να είναι λιγότερο αδύναμες ή περισσότερο δυνατές, το σύνολο εμένα μου βγάζει κάτι πολύ όμορφο και είναι. Πολύ ευχαριστώ και αξιοπρεπέστατο αυτό, αξιοσημείωτο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ωραία, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, γεια. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο? Α, και κάτι άλλο να πω, μου επιτρέπετε. Εμένα αυτό που μου άρεσε, Κώστα, είναι ότι το έχω δει και από άλλους φωτογράφους, αλλά κυρίως σε εσένα, γιατί για εσένα μιλάμε σήμερα, είναι ότι τελικά δεν χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει εξωτερικό και να ασχοληθεί με εξωτικά τοπία και φωτογραφίες ή να πάει, ξέρω εγώ, στο Βιετνάμ ή οπουδήποτε. Για μένα το στοίχημα το μεγάλο είναι ο κάθε φωτογράφος να αναδείξει κυρίως με αυτή τη φωτογραφία την δρόμου που τη λέω, εισαγωγικά τέλος πάντων. Μπορεί να δείξει την περιοχή που μένει. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι ευτελοφανές μπορεί να αναδειχθεί με μια φωτογράφηση. Οπότε νομίζω ότι αυτό το καταφέρνεις πολύ καλά και νομίζω ότι ο τρόπος που παρουσιάστηκε σήμερα τη δουλειά σου είναι κατά το μάλλον ήτον και μια μορφή σχολής για κάποιους. Αυτά. Ωραία, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος, κάτι για τη δουλειά του Κώστα, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, να κάνουμε stop share, να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση, αν έχουμε κάτι να πούμε. Να μιλήσω κι εγώ, αν είναι. Ναι, βεβαίως. Ναι, Φωτεινή Κρανάκη είμαι. Κώστα, γεια σου. Σε παρακολουθώ από το Facebook, τις φωτογραφίες που ανεβάζεις. Σήμερα με εντυπωσίασες πάρα πολύ ειλικρινά. Έκανες αυτό που φωτογραφία στο δρόμο ή δρόμο ή δεν ξέρω πώς μπορούμε να την πούμε, ή το documentary ή οτιδήποτε άλλο. Με εντυπωσίασε απίστευτα και είναι αυτό που αγαπώ και εγώ και αυτό κάνω τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Το πιο εντυπωσιακό σε όλη την ιστορία, σε όλες τις φωτογραφίες που παρατήρησα, είναι ο χειρισμός του φωτός. Και αυτό είναι, νομίζω, που κάνει τις φωτογραφίες σου πολύ σημαντικές. Δεν με απασχολεί πόσο ασχολείσαι με τη φωτογραφία
αν είσαι 2 χρόνια ή 3 χρόνια. Η ματιά σου είναι εξαιρετική και πολύ βαθιά σε ό,τι δείχνεις. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή με αυτό που θέλω να πω. Βλέπεις πολύ πιο μέσα από αυτό που δείχνεις εσύ σε κάθε φωτογραφία σου. Πολλά συγχαρητήρια. Μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά σου. Ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή. Συγχαρητήρια και στους 2, συγγνώμη, δεν... Σας ευχαριστούμε για ό,τι είδαμε. Πραγματικά ήταν εξαιρετικές δουλειές. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος κάτι. Προς την κυρία Τσιρώνη θα ήθελα μια ερώτηση. Ναι. Ελένη Θεοδωράκη, κυρία Τσιρώνη. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, ωραία, ευχαριστώ. Απολαμβάνετε τη φωτογράφηση. Απόλυτα, απόλυτα. Έτσι. Απόλυτα, ναι. Πολύ μεγάλη, αντρώ μεγάλη χαρά από τη φωτογραφική πράξη και από την επεξεργασία της, με την όποια χρονική απόσταση έχει σε σχέση με τη λήψη, αλλά πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά από τη φωτογραφία. Πολύ ωραία. Και από τη θέαση φωτογραφιών και από την ανάγνωση λευκομάτων και από την παρακολούθηση εκθέσεων. Γενικά το κομμάτι της, της στατικής εικόνας με ενδιαφέρει και μου δίνει μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ όμορφα. Έχετε σκεφτεί να χρησιμοποιήσετε την εκάστοτε φωτογραφία ως μέσο για να αλλάξετε τη ζωή σας? Όχι, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να καταγράψω το στίγμα που ζω. Θεωρώ και όχι να το αλλάξετε, συγγνώμη για την διακοπή, και όχι να το αλλάξετε. Όχι, απλά να το καταγράψετε, λέτε. Όχι να το καταγράψω ακριβώς, με ενδιαφέρει να συλλέξω το στίγμα της εποχής. Το στίγμα της βιωτής μου, το στίγμα της ζωής μου. Δηλαδή αυτό είναι το στίγμα που ζω, όπως ζω, με πολύ μεγάλη χαρά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτό που ζείτε, ναι, ναι. Αυτό είναι το στίγμα της ζωής μας. Θεωρώ. Μάλιστα, ναι. Δεν θέλω να κάνω πρόταση μέσω της φωτογραφίας. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος της φωτογραφίας. Αυτή είναι και η ερώτησή μου εξάλλου, γι' αυτό ήθελα την άποψή σας. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι ο ρόλος της φωτογραφίας να προτείνει αλλαγές στη ζωή μας. Η φωτογραφία έχει ένα μεγάλο αντίκρισμα και μια εξαιρετική δύναμη που είναι η αποτύπωση. Το πώς χρησιμοποιούμε την αποτύπωση είναι το θέμα, βέβαια, και τι κάνουμε με αυτή την αποτύπωση. Αλλά αυτό. Αυτό, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Να είστε καλά. Κάποιος άλλος κάτι. Να πω κι εγώ λοιπόν κάτι, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Καταρχήν να υπογραμμίσω κάτι που είπε ο Κώστας. Μάλιστα το είπε αρχή-αρχή ότι ζώντας, ας πούμε, με έναν πατέρα ερασιτέχνη και μπαίνοντας τακτικά σε ένα θάλαμο, δεν φοβάμαι τον αγκροπάρο ή να επέμβω στις φωτογραφίες. Πράγματι αυτό είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο απόλυτα, γιατί υποτίθεται ότι παλιά δεν γκροπάραμε, δεν επεμβαίναμε στις φωτογραφίες και τα λοιπά. Και επεμβαίναμε και γκροπάραμε έτσι, και ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Απλά δεν είχαμε τα μέσα και τις δυνατότητες για περισσότερες επεμβάσεις. Τώρα πια στην ψηφιακή εποχή υπάρχουν και τα ψηφιακά μέσα προφανώς επεξεργασίας, τα οποία και μας κάνουν τη ζωή εύκολη, ας πούμε, για να κάνουμε κάποια πράγματα που και παλιότερα κάναμε, αλλά και μας ανοίγουν νέους δρόμους ή μας δίνουν
νέες δυνατότητες. Επίσης, αυτά όσον αφορά την υπογράμμιση με βάση αυτό που είπε ο Κώστας. Επίσης, ήθελα να πω ότι όλες οι δουλειές που είδαμε απόψε ήταν εξαιρετικές. Δείχνει τη ματιά του καθενός και επομένως θα έλεγα κυρίως απευθυνόμενος στην Αλέκα ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική αντικειμενικότητα. Υπάρχουν πολλές υποκειμενικότητες. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχει πει πριν από μένα, πριν από χιλιάδες χρόνια, το έχει πει ο Πρωταγόρας, ο οποίος πρώτος με την φράση του «πάντων χρημάτων μέτρων εστίν άνθρωπος» και τον «ον έστι ως έστι» και τον «ουκ έστι ως έστι». Που σημαίνει ότι όλων των πραγμάτων, η λέξη χρήματα μεταφράζεται σε πράγματα, όλων των πραγμάτων το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Και αυτών που υπάρχουν έτσι όπως υπάρχουν, μάλλον και αυτών που υπάρχουν ότι υπάρχουν, αυτός διαπιστώνει ότι υπάρχουν, και αυτών που δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν. Έβαλε λοιπόν εκεί ακριβώς τη σχετικότητα και τη σχετικοποίηση της αλήθειας, ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια, υπάρχει η αλήθεια έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Και επομένως και η πραγματικότητα είναι έτσι όπως την αποντιλαμβάνεται ο καθένας. Επίσης, ο Ουμπέρτο Έκο έχει πει κάτι πολύ σημαντικό, ότι σε ένα από τα πρώτα του βιβλία, ότι αν υποθέσουμε ότι η ζωή είναι ένα πολύεδρο, και ας μην το επεκτείνουμε, λέει, ότι έχει άπειρες πλευρές, ας πούμε ότι έχει 80 πλευρές, λίγες σχετικά. Παρ' όλα αυτά, εμείς εκείνο που μπορούμε να δούμε είναι 2, άντε 3 από αυτές τις πλευρές. Δηλαδή, έτσι. Δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα σφαιρικά, που δεν υπάρχει κιόλας, αλλά ούτε καν την υποκειμενική πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε σφαιρική άποψη, ας πούμε. Επομένως, εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε ως φωτογράφοι, ως ερασιτέχνες φωτογράφοι, είναι τον δικό μας εσωτερικό κόσμο να μπορέσουμε να τον μεταβιβάσουμε προς τα έξω. Να τον μεταφέρουμε, δηλαδή, μέσω των φωτογραφιών μας, γιατί με αυτό ασχολούμαστε, να τον μεταφέρουμε σε εκείνους που μας βλέπουν, σε εκείνους που παρακολουθούν τις φωτογραφίες μας. Και επομένως, για μένα, όλες οι φωτογραφίες είναι εξαιρετικές, είναι κάτι δείχνουν. Δεν μ' αρέσει η ομοιομορφία και δεν είδα ομοιομορφία. Αυτό το λέω σε σχέση με μια χθεσινή κουβέντα, επειδή αναφέρθηκε σε Αλέκα στη χθεσινή παρουσίαση. Εγώ είχα πολλές αντιρρήσεις, αλλά δεν έχει καμία σημασία για την απόψινή παρουσίαση. Οι περισσότεροι δεν έχουν παρακολουθήσει τη χθεσινή. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι αυτές τις παρουσιάσεις, τις ανοιχτές, γίνονται υπό την αιγίδα της βιβλιοθήκης, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδιάς. Διοργανώνονται από την ομάδα φωτογραφίας της Βιβλιοθήκης Λιβαδιάς, στην οποία είμαι συντονιστής, και από την ομάδα Minimalist, στην οποία είναι διαδικτυακή ομάδα. Συντονιστής και διαχειριστής είναι ο Γιάννης ο Οικονόμου, ο οποίος κάνει και αυτές τις παρουσιάσεις. Άλλωστε, δική του ήταν η ιδέα και η πρόταση, ας πούμε, για αυτές τις παρουσιάσεις. Ακολουθεί μία ακόμα παρουσίαση. Θα υπάρξει πάλι ανακοίνωση μέσω των social media, την οποία θα κληθείτε όσοι από εσάς θέλετε να παρακολουθήσετε. Αυτά από μένα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα και τη φιλοξενία. Και τους δυο σας, ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Όπως επίσης ευχαριστούμε και όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Όσους εμείς ευχαριστούμε πολύ. Συμμετέχετε.
απόψε. Γεια σε όλους. Αν ήθελες, Γιάννη, να πεις κάτι ως κλείσιμο, ως... Ραντεβού στο επόμενο και να πούμε ποιοι είναι. Είναι ο Θωμάς ο Μάμαλης και ο Γκάρο. Ωραία. Με ωραίες δουλειές, πολύ ωραίες δουλειές. Εσύ το λες. Ανεβάζουμε το πήχη. Θα δούμε τι θα πει το κοινό. Ανεβάζουμε το πήχη. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινη βραδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την Αλέξανδρα για τις ωραίες δουλειές που μας παρουσιάσανε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε σε όλους. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.